Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη συνεδρία μας. Το θέμα της σημερινής συνεδρίας, η ζωή των άστρων, πρέπει να πω προσωπικά με ενδιαφέρει ίσως πιο πολύ από το χτεσινό που ήταν η ζωή πέρα από τη γη. Τα άστρα, πρέπει να ομολογήσω, με συγκινούσαν και με κινητοποιούσαν πάντοτε από μικρό παιδί. Ξέρω ότι οι αστροφυσικοί βλέπουμε κάποια συγκατάβαση των Ισάκ Ασίμοφ ως έναν απλοϊκό εκλεκευτή. Αλλά επιτρέψτε μου να θυμηθώ μια φράση του, «Το αιώνιο φως ενός αστεριού». Ξέρουμε σήμερα ότι δεν είναι αιώνιο, ακόμη και το φως ενός αστεριού, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά στο να είναι αιώνιο. Και επιτρέψτε μου να θυμηθώ και μια ακόμα φράση του Ασίμοφ. «Φαντάσου», λέει, «να βλέπεις την ανατολή ενός άλλου ήλιου». Φοβάμαι ότι δεν θα δούμε ποτέ την ανατολή ενός άλλου ήλιου, όχι εμείς, οι ανθρωπότες, στο σύνολό της, αλλά συγχωρέστε μου που το λέω, είναι τόσο όμορφο να τη φαντάζεσαι. Σας ακούμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Ζητούμε και πάλι συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση, αλλά δυστυχώς η τεχνολογία μας εγκατέλειψε σήμερα και μάλιστα αναγκαζόμαστε να δούμε τελικά τις εικόνες σε άσχετα χρώματα. Αλλά δυστυχώς αυτό αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος παρά την έπαρσή του δεν είναι παντοδύναμος και υπόκειται όχι μόνο στους νόμους της φύσης, αλλά και στους νόμους των έργων των χειρών του. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπε ο αγαπητός μου φίλος, ο Ευάνθης Χάζη Βασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής, πάμε να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε τις εξελίξεις, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις γνώσεις μας για τη ζωή των αστέρων. Αφού χθες μιλήσαμε για τη βιολογική ζωή στο σύμπαν, σήμερα εστιάζουμε την προσοχή μας στη ζωή των αστεριών, ξεκινώντας μάλιστα από το σύμπαν πριν από τα αστέρια. Ξεκινάμε δηλαδή με ομιλίες πριν ακόμη δημιουργηθούν τα πρώτα αστέρια. Και φτάνουμε μέχρι τις συνέπειες κάποιας κατακλυσμιαίας ή εκρηκτικής δραστηριότητας των αστεριών. Λοιπόν, σήμερα στο πάνελ, το πάνελ θα το συντονίσει ο πιο διακεκριμένος Έλληνας διαστημικός επιστήμονας, ακαδημαϊκός κύριος Κρυμιζής, πρώην διευθυντής στο Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, και θα έχουμε ομιλητές την κυρία Βασιλική Παυλίδου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τάσης, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Μένιο Τσιγάνη, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κυρία Χατζηδημητρίου, καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και την κυρία Δασίρα, επίσης καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον υποφαινόμενο, ο οποίος θα μιλήσει λίγο για τον ήλιο. Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας και ευχόμαστε από την καρδιά μας να σας ανταμείψει αυτή έτσι η υπομονή που κάνατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας. Λέγεται ότι οι computers πάντοτε σώζουν χρόνο, αλλά παίρνουν φοβερή εκδίκηση και τον παίρνουν πίσω. Και αυτό ήταν η σημερινή εμπειρία μας. Καμιά φορά και στις προηγούμενες ιδιότητες μου με ρωτούσαν σε διαλέξεις πώς είναι δυνατόν ένα περίπλοκο διαστημόπλοιο να είσαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει στο διάστημα. Ενώ έχουμε μια γενική πρακτική και λέγεται τεστ, τεστ, τεστ. Και λέει, όταν τελειώσετε, λέω, ξαναρχίζεις αυτήν την αρχή. Τεστ, τεστ, τεστ.
Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το εστρονιστούμε και στις πρακτικές μας στη χώρα μας. Και με αυτή την εισαγωγή ήθελα να πω ότι έχουμε, όπως είπε ο Γιάννης, εξαιρετικούς ομιλητές σήμερα. Η κυρία Βάσο Παυλίδου, ήθελα να την καλέσω στο βήμα και καθώς προχωρεί προς το βήμα, γνωρίζετε ότι έχει το πρόγραμμα μάθηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τον καθηγητή τον κύριο Κώστα Τάση. Δεν θα πω παραπάνω, απλώς ότι είναι δραπέτες από το California Institute of Technology και ευχαριστούμε πάρα πολύ που επανήλθατε στη χώρα. Γεια σας και από μένα. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη ζωή των άστρων και θέλω να ξεκινήσω από το πώς ξεκίνησαν όλα. Σήμερα λοιπόν το σύμπαν είναι φωτισμένο σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Βλέπουμε τον πλανήτη μας, ο οποίος από το διάστημα φαίνεται όμορφος και φωτεινός. Βλέπουμε άστρα, βλέπουμε γαλαξίες, πάρα πολύ φως. Και ανάμεσα στο φως, το σκοτάδι του διαστήματος. Δεν ήταν όμως όλα πάντοτε έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ήταν τα πράγματα στα πολύ παλιά τα χρόνια, πριν τη Γη μας, πριν τον ήλιο μας, πριν τους γαλαξίες, πριν όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, που θα δούμε αργότερα στην αστροπαρατήρησή μας. Το σύμπαν έμοιαζε έτσι. Φως παντού, πάρα πολύ φως και πάρα πολύ ομοιόμορφο. Σκοτάδι δεν υπήρχε παντού, δεν υπήρχε πουθενά. Το φως ήταν παντού. Και μάλιστα το ίδιο το σύμπαν ήταν στην αρχή του, όσο αρχή όσο μπορούμε να ξέρουμε, όσο μπορούμε να καταλάβουμε, όσο μπορούμε να παρατηρήσουμε, ήταν πάρα πολύ πυκνό, πάρα πολύ θερμό και πάρα πολύ ομοιόμορφο. Αυτή είναι η αρχή κάθε ιστορίας που μπορούμε να πούμε. Έτσι αρχίζουν όλα. Στην αρχή το σύμπαν ήταν πάρα πολύ θερμό, πάρα πολύ πυκνό και πάρα πολύ ομοιόμορφο. Η ερώτηση λοιπόν που έχουμε να απαντήσουμε είναι πώς πήγαμε από κάτι που έμοιαζε όπως αυτό στα αριστερά, θερμό, πάρα πολύ φωτεινό, πάρα πολύ ομοιόμορφο, σε αυτό που βλέπουμε στα δεξιά που είναι το σύμπαν, σήμερα και πάλι πάρα πολύ φως, αλλά ανάμεσα στο φως το σκοτάδι. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα μία ένδοξη, αν θέλετε, ανομοιομορφία, ποικιλομορφία. Πάμε λοιπόν να πούμε αυτήν την ιστορία. Το κλειδί στην εξέλιξη του σύμπαντος, από την αρχική του κατάσταση στη σημερινή, είναι η διαστολή του. Ο ίδιος ο χώρος μεγαλώνει. Και καθώς ο χώρος μεγαλώνει, το σύμπαν ψύχεται, η πυκνότητα του πέφτει, η θερμοκρασία του πέφτει και συμβαίνει και κάτι ακόμη. Οι πιο μικρές, ελάχιστες, απειροελάχιστες ανισοτροπίες, οι σπόροι, αν θέλετε, ανισοτροπίας, ανομοιομορφίας στο νεαρό σύμπαν, καθώς το σύμπαν διαστέλλεται, αυξάνονται. Οι ανισότητες διαρκώς αυξάνονται. Οι πυκνές περιοχές γίνονται πυκνότερες, οι λίγο πιο αραιές περιοχές γίνονται αραιότερες. Αυτή είναι η ιστορία που λέμε και η ερώτηση που θα πρέπει να με ρωτήσετε είναι και πώς το ξέρουμε. Αν καλά μας τα είπες όλα αυτά, αλλά είναι αυτή μια ιστορία που έπλασες με τη φαντασία σου, είναι μια ιστορία που έπλασες με τη λογική σου. Όχι, είναι μια ιστορία που πλάσαμε με βάση τα δεδομένα. Τι έγινε λοιπόν? Καθώς το σύμπαν από την αρχική του κατάσταση διαστελόταν και ψυχόταν, κάποια στιγμή ψύχθηκε τόσο πολύ, ώστε όλο αυτό το φως, το οποίο μέχρι σε εκείνη τη στιγμή πήγαινε από σημείο σε σημείο σαν να διαδιδόταν μέσα σε μία πάρα πολύ πυκνή ομίχλη, απελευθερώθηκε. Η ομίχλη διαλύθηκε. Και ξαφνικά το φως από το αρχαίγωνο σύμπαν ήταν ελεύθερο να διαδοθεί παντού. Του συνέβη όμως και κάτι άλλο εκτός από το ότι ελευθερώθηκε. Καθώς διαδιδόταν, ξεκίνησε το ένα ταξίδι του μέσα στο διαστελόμενο σύμπαν, οι κορυφές του
που όπως ξέρουμε, όπως είπαμε και χθες, το φως είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με κορυφές και κοιλάδες και η απόσταση μεταξύ των κορυφών του ορίζει το χρώμα του φωτός. Οι κορυφές του λοιπόν, μαζί με τη διαστολή του σύμπαντος, άρχισαν να απομακρύνονται μεταξύ τους. Και έτσι λοιπόν εκείνο το φως που όταν εκπέμφθηκε ήταν σαν το φως των αστεριών, γιατί όλο το σύμπαν ήταν θερμό σαν την καρδιά ενός αστεριού και τη στιγμή που εκπέμφθηκε η ακτινοβολία θερμό σαν την επιφάνεια ενός αστεριού, άρα λοιπόν το φως ήταν το φως που βλέπουμε με τα μάτια μας τότε, το φως των αστεριών, άρχισε να κοκκινίζει. Έγινε πιο κόκκινο και ακόμη πιο κόκκινο έγινε υπέρυθρο και ακόμη περισσότερο απομακρύνθηκαν οι κορυφές η μία από την άλλη και έγινε μικροκύματα αυτό το φως. Σήμερα λοιπόν, αν η ιστορία που σας είπα είναι αληθινή, θα έπρεπε να μπορούμε να ανιχνεύσουμε αυτή την ακτινοβολία από το αρχαίγωνο σύμπαν στα μικροκύματα. Και πραγματικά το 1964 αυτοί οι δύο κύριοι, λέγονται Πενζίας και Wilson, την ανίχνευσαν. Και έτσι αυτή η θεωρία της μεγάλης έκρηξης, όπως τη λέμε, επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά. Το 1989, λοιπόν, η NASA εκτόξευσε την αποστολή COBE, Cosmic Background Explorer, με σκοπό να μελετήσει αυτή την ακτινοβολία από το αρχαίγωνο σύμπαν όσο το δυνατόν καλύτερα. Και το πρώτο πράγμα που είδε, λοιπόν, ο COBE ήταν ότι αυτή η ακτινοβολία ήταν πάρα πολύ ομοιόμορφη. Έτσι μοιάζει, αν την προβάλλουμε σε ολόκληρο τον ουρανό. Άρα, λοιπόν, το γεγονός ότι το σύμπαν στην αρχή ήταν πάρα πολύ θερμό, το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι βλέπουμε την ακτινοβολία από αυτό. Και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ομοιόμορφο, απλά το παρατηρούμε. Και αν αυξήσουμε το κοντράστ κατά 10.000 φορές, βλέπουμε εδώ, όπως τις είδε ο COBE, τους σπόρους της ανομοιομορφίας. Πάρα πολύ μικρές ανομοιομορφίες. Και στη συνέχεια, επόμενες αποστολές, το 2001 το WMAP και το 2009 ο Planck, είδανε αυτούς τους σπόρους στο ίδιο μέγεθος, ένα μέρος στις 10.000, με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια και ανάλυση. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι υπήρχαν μικροί σπόροι ανομοιομορφίας στο νεαρό σύμπαν, γιατί τους παρατηρούμε στην ακτινοβολία που μας έρχεται από το αρχαίγωνο σύμπαν. Στην αρχαίγωνη ακτινοβολία που σήμερα ανιχνεύεται στα μικροκύματα. Και από αυτούς τους σπόρους λοιπόν, σιγά με τη βοήθεια της βαρύτητας, σιγά-σιγά τα πυκνώματα γίνονται πυκνότερα, τα αραιώματα γίνονται ολοένα και πιο ωραία και αυτή είναι η αρχή της δομής στο σύμπαν. Έτσι δημιουργούνται οι πρωτογαλαξίες και είναι μέσα σε αυτούς τους γαλαξίες που θα ανάψουν τα πρώτα άστρα. Γιατί αυτή τη στιγμή που συζητούμε, καθώς προχωράει ο χρόνος, τώρα σας δείχνω ένα σκοτεινό σύμπαν με πολύ μικρές ανισοτροπίες και η βαρύτητα το κάνει πιο ανομοιόμορφο και πιο ανομοιόμορφο. Ναι, κομμένα. Αυτό λοιπόν που σας δείχνω είναι απλά η πυκνότητα της ύλης. Δεν έχω ανάψει ακόμη κανένα αστέρι. Το μόνο φως που υπάρχει στο σύμπαν έτσι όπως σας το δείχνω είναι το αρχαίγωνο φως. Για να ανάψει το σύμπαν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο που είδαμε στην αρχή, πρέπει να γεννηθούν τα αστέρια. Και αυτό θα κάνει ο συνάδελφός μου ο Κώστας Στάσης στην επόμενη ομιλία. Θα ανάψει μερικά αστέρια, θα τα δημιουργήσει για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τι γίνεται με τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Παυλίδου, γιατί ήταν φοβερά οικονομική με τον χρόνο και θα επιτρέψει μια ερώτηση. Ποιος έχει μια ερώτηση καθώς προετοιμάζεται η επόμενη παρουσίαση? Παρακαλώ. Πότε άνοιξε το πρώτο φως? Οι απόψεις των ειδικών διείστανται, αλλά σίγουρα ήταν με οποιαδήποτε πρακτική αναφορά τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ηλικία συγκρίσιμη στο παρελθόν με την ηλικία του σύμπαντος. Πολύ γρήγορα σε χρόνο. Τώρα, εκεί που λίγο διαφωνούν οι επιστήμονες μεταξύ τους είναι πόσο είχε μεγαλώσει το σύμπαν από την αρχική του κατάσταση μέχρι εκεί που άναψε το πρώτο αστέρι. Εκεί υπάρχει μια αβεβαιότητα, αλλά είναι όχι παραπάνω από 1.500.000.000 χρόνια. Πρακτικά πολύ γρήγορα άναψαν τα πρώτα αστέρια.
δισεκατομμυριοστά του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Πολύ, πολύ λίγο. Μπορεί 500 εκατομμύρια. Ευχαριστώ. Να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση μετά. Ο κύριος Στάσης, επίσης καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνεχίσει την ιστορία για τη δημιουργία των άστρων και να δούμε αν θα έχουμε χρόνο να φτάσουμε τελικώς στη δημιουργία της Γης. Στο τέλος της ημερίδας. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς σχηματίζονται τα αστέρια, αλλά όπως σας είπε η κυρία Παυλίδου, όλα ξεκίνησαν από το αέριο. Το πρώτο πράγμα που θέλω όμως να πάρετε από αυτήν την ομιλία είναι ότι δεν δημιουργήθηκαν αστέρια μία φορά στην αρχή του σύμπαντος εδώ από το αέριο, αλλά συνεχίζουν να δημιουργούνται διαρκώς. Η αστρογένεση είναι μία διαδικασία η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε όμως, είναι μία διαδικασία που δεν την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα από τα ανοιχτά ερωτήματα της αστροφυσικής σήμερα, το πώς ακριβώς δημιουργούνται τα αστέρια. Δεν ξέρουμε γιατί τα αστέρια έχουν διαφορετικά μεγέθη. Δεν ξέρουμε γιατί κάποια αστέρια γεννιούνται με αδερφάκια. Έρχονται σε διπλά συστήματα, τριπλά συστήματα κτλ. Ενώ άλλα όχι, όπως ο ήλιος μας, είναι μοναχικό αστέρι. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες πώς σχηματίζονται οι πλανήτες. Έχουμε πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Για να καταλάβουμε λοιπόν τη διαδικασία και να αναγνωρίσουμε, να πάρουμε μια ιδέα γιατί αυτό το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, παρά τις πολλές δεκαετίες έρευνας, θέλω να σας ξεναγήσω στο τι ξέρουμε, στο πώς φτιάχνουμε αστέρια, την συνταγή, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα από τα συστατικά. Τα συστατικά από τα οποία φτιάχνονται τα αστέρια, πριν πάμε στην εκτέλεση της συνταγής, προέρχονται όλα από αυτό που λέμε διαστρικό μέσο. Διαστρικό μέσο είναι οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στα αστέρια. Και σε αντίθεση με το τι νομίζει ο περισσότερος κόσμος, το διάστημα, ο χώρος ανάμεσα στα αστέρια, δεν είναι κενός. Αλλά υπάρχει αέριο, υπάρχει σκόνη, υπάρχει πολύ φως, ακτινοβολία, υπάρχουν κοσμικές ακτίνες για τις οποίες θα ακούσετε περισσότερα προς το τέλος και στο τέλος, πολύ σημαντικό, υπάρχουν και μαγνητικά πεδία, τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο. Να ξεκινήσουμε από το αέριο. Το αέριο είναι οργανωμένο σε νέφη. Κάποια από αυτά τα νέφη είναι σκοτεινά, τα βλέπετε εδώ, μοιάζουν σαν τρύπες στον ουρανό, τις έλεγε ο Χέρσελ. Ο λόγος είναι γιατί υπάρχει σκόνη, η οποία μπλοκάρει το φως από τα αστέρια που βρίσκονται από πίσω τους. Υπάρχουν όμως και φωτεινά νέφη, σαν αυτό εδώ. Εδώ το φως προέρχεται από κάποια πηγή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον νέφος. Μπορώ να σας δείξω χάρτες. Έχουμε πια χάρτες του ουρανού, του διαστρικού μέσου, που μοιάζουν σαν τους χάρτες της Γης. Αυτό είναι το κλασικό height of projection ενός χάρτη της Γης, που ξέρετε. Και θα σας δείξω τώρα πώς μοιάζει ένας αντίστοιχος χάρτης του ουρανού στο οπτικό. Εδώ βλέπετε τον γαλαξία. Αυτό είναι το επίπεδο του γαλαξία. Ο γαλαξίας μας μοιάζει σαν με πολύ λεπτό CD. Το κέντρο των συντεταγμένων μας, το κέντρο του χάρτη, είναι το κέντρο του γαλαξία και επάνω και κάτω είναι η πόλη του γαλαξία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα νέφη εμφανίζονται εδώ, όπως έλεγε ο Χέρσελ, σαν τρύπες στον ουρανό. Αυτό είναι το τι βλέπαμε στο ορατό. Εδώ βλέπετε αντίστοιχα το πολύ ζεστό και ιονισμένο αέριο που υπάρχει ανάμεσα στα άστρα. Αυτή είναι η πλευρά του μεσοαστρικού μέσου, η οποία είναι ιονισμένη. Εδώ βλέπετε τα πολύ πυκνά νέφη. Είναι τόσο πυκνά που γίνονται μοριακά. Βέβαια, να διευκρινίσω ότι το πιο πυκνό σημείο, το πιο πυκνό νέφος που συναντάμε στο διάστημα, είναι χίλιες φορές
κατά μέσο όρο η πυκνότητά του είναι 1000 φορές μικρότερη από το πιο υψηλό κενό που μπορούμε να φτιάξουμε, το ultra high vacuum που μπορούμε να φτιάξουμε στο εργαστήριο της γης. Έτσι, άρα μην περιμένετε κάτι πάρα πολύ πυκνό. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά πυκνό που μπορούμε να το δούμε, βλέπετε εδώ είναι συγκεντρωμένο, τα πυκνά νέφη είναι συγκεντρωμένα πάνω στο επίπεδο του γαλαξία. Εδώ βλέπετε το αέριο που είναι τόσο θερμό που εκπέμπει στις ακτίνες Χ. Και βλέπετε ότι συγκεντρώνεται κυρίως στο κέντρο του γαλαξία. Άρα κάτι συμβαίνει ενδιαφέρον στο κέντρο του γαλαξία που κάνει το αέριο να ακτινοβολεί σε ακτίνες Χ. Και τέλος, να πάμε στη σκόνη. Η σκόνη αποτελείται από σωματίδια, σαν αυτά που βλέπετε εδώ, είναι συγκεντρώσεις στέρεων υλικών που συμπυκνώθηκαν έτσι άτακτα και γι' αυτό έχουν αυτή τη φρακταλική δομή. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η κόκκι σκόνη, αυτή είναι η πραγματική κόκκι σκόνη που συνέλεξε αποστολή της NASA, η κόκκι σκόνη αυτή έχουν περίεργα σχήματα. Αυτό να πάρουμε από εδώ. Δημιουργούνται σε περιβάλλοντα αστεριών που πεθαίνουν. Θα ακούσετε για αυτά λίγο αργότερα. Γιατί είναι σημαντική η σκόνη, διότι έχει δύο ιδιότητες. Η μία είναι μπλοκάρει το φως από τα αστέρια, δημιουργεί ομίχλη. Το απορροφά το φως, το ορατό φως, και το επανεκπέμπει στο υπέρυθρο. Το ίδιο λοιπόν νέφος που ο Χέρσελ το είπε τρύπα στον ουρανό, στο οπτικό, εάν το δούμε με υπέρυθρα μάτια, βλέπετε λάμπει. Είναι ένας τρόπος λοιπόν να κοιτάξουμε, κοιτώντας το υπέρυθρο, είναι ένας τρόπος να βρούμε νέφη, τα πυκνά νέφη. Το άλλο συστατικό, το φως. Για το φως, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Παυλίδου, πρόκειται για μια ταλάντωση. Ο μόνο που αυτό που ταλαντώνεται είναι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο στο χώρο. Το μήκος κύματος αυτής της ταλάντωσης είναι το χρώμα που βλέπουμε, που αναγνωρίζουν τα μάτια μας. Η ένταση είναι το ύψος, το πλάτος της ταλάντωσης. Υπάρχει όμως και μια άλλη ιδιότητα που δεν είναι πολύ ευρέως γνωστή, η οποία λέγεται πόλωση του φωτός. Η πόλωση είναι η διεύθυνση αυτής της ταλάντωσης του ηλεκτρικού πεδίου. Συνήθως, και να σας δείξω μερικά παραδείγματα, εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα γραμμικής οριζόντιας πόλωσης. Είναι το ηλεκτρικό πεδίο που ταλαντώνεται στο οριζόντιο επίπεδο. Και εδώ είναι κάθετη πόλωση. Η ταλάντωση γίνεται στο κατακόρυφο επίπεδο. Και μπορεί να έχει οποιαδήποτε διεύθυνση. Εδώ, ας πούμε, έχει 45 μοίρες η ταλάντωση. Το φυσικό φως, βέβαια, που έρχεται από μια οποιαδήποτε θερμή πηγή, δεν είναι πολλωμένο. Η ταλάντωση γίνεται τυχαία σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο λόγος που μας ενδιαφέρει η πόλωση είναι γιατί μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε, να μετρήσουμε τα μαγνητικά πεδία. Πάμε λοιπόν, γιατί μας νοιάζουν τα μαγνητικά πεδία. Μας νοιάζουν γιατί είναι σημαντικά, όπως θα δούμε, για τη συνταγή. Και ο τρόπος και ο λόγος που μας νοιάζει η πόλωση είναι γιατί το φυσικό φως που έρχεται, ταλαντώνεται, είπαμε, τυχαία, με τυχαίο τρόπο, περνάει μέσα από αυτά τα νέφη, νέφη σκόνης. Επειδή όμως αυτή η σκόνη έχει περίεργα σχήματα, δεν είναι σφαιρική, όπως σας έδειξα, οι κόκκι σκόνης επίσης περιστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα γύρω από έναν άξονα, συνήθως στο μικρό τους άξονα, και όταν υπάρχει παρουσία μαγνητικού πεδίου, που αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι μαγνητικό πεδίο διαπερνά όλο το γαλαξία, είναι παντού το μαγνητικό πεδίο, αυτοί οι κόκκι σκόνης στοιχίζονται και δημιουργούν ένα φίλτρο, ένα Polaroid φίλτρο, σαν αυτό που έχετε στα γυαλιά Polaroid που έχετε κάποιοι, γυαλιά ηλίου. Αυτό το φαινόμενο λέγεται γραμμικός διχροϊσμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν είναι στοιχισμένα τα μόρια του στο Polaroid ή στην περίπτωσή μας η κόκκι σκόνη, κόβουν τη μία διεύθυνση πόλωσης και αφήνουν να περάσει μόνο η άλλη. Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν αυτό το φαινόμενο για να χαρτογραφήσουμε τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Με το να κοιτάξουμε, να παρατηρήσουμε την πόλωση, ουσιαστικά
βλέπουμε ποια είναι η διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου που περνάει μέσα, που διαπερνά αυτό το νέφος. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα όργανα που λέγονται πολλοσύμετρα. Εδώ βλέπετε ένα τέτοιο όργανο, λέγεται RoboPol, εγκατεστημένο στο 1,3 μέτρα τηλεσκόπιο του αστεροσκοπείου Σκίνακα. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα τέτοιων μετρήσεων. Αυτά τα ραβδάκια είναι μετρήσεις πόλωσης. Κλείνουμε με τις κοσμικές ακτίνες. Οι κοσμικές ακτίνες είναι φορτισμένα σωματίδια. Δεν είναι ακτίνες, δεν είναι ακτινοβολία φως, δεν είναι φως, αλλά είναι φορτισμένα σωματίδια τα οποία, όπως ίσως θυμάστε από το γυμνάσιο ή το λύκειο, είναι παγιδευμένα στο μαγνητικό πεδίο και είναι καταδικασμένα να κάνουν σπήρες γύρω από το μαγνητικό πεδίο. Πάμε λοιπόν, αφού είδαμε τα συστατικά, να δούμε την εκτέλεση. Στη διαδικασία της αστρογένεσης λοιπόν, όλα ξεκινάνε από τα πυκνότερα νέφη, που τα βλέπετε εδώ. Αυτά που σας έδειξα μοριακά νέφη τα λέμε, γιατί είναι τόσο πυκνά. Βέβαια, πιο αραιά από το πιο υψηλό κενό, αλλά τα πιο πυκνά που έχουμε στο διαστρικό μέσο. Μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα εδώ. Εκεί μέσα λοιπόν εντοπίζουμε τα πρώτα, τις πρώτες ενδείξεις αστρογένεσης. Συμβαίνουν σε μικρά πυκνώματα εντός αυτών των νεφών, που λέγονται πυρήνες. Θέλω να προσέξετε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του νέφους είναι αδρανές, απλά στέκεται εκεί. Και μόνο σε συγκεκριμένα σημεία υπάρχουν συμπυκνώματα, τα οποία συμπυκνώματα, όπως φαίνεται εδώ σχηματικά, καταραίουν βαρυτικά για να φτιάξουν ένα πρωτοαστέρι στο κέντρο, το οποίο περιβάλλεται από έναν δίσκο προσάυξησης, λόγω διατήρησης τροφορμής, και ο δίσκος αυτός προκαλεί επίσης πίδακες. Εκτινάσει τεράστιες ποσότητες ύλης κάθετα στο πρωτοαστέρι. Έτσι ξεκινάνε όλα. Πολύ σύντομα στην πορεία, το πρωτοαστέρι μεγαλώνει, μαζεύει μάζα. Οι πίδακες ατονούν, διότι το κουκούλι εκτινάσεται και παραμένει στο τέλος ένας δίσκος σκόνης και από πέτρες που περιβάλλει τον πρωτοαστέρα. Οι πέτρες αυτές συμπυκνώνονται και φτιάχνουν τους πλανήτες, όπως τους ξέρουμε, τα πλανητικά συστήματα, για τα οποία θα σας μιλήσει ο κύριος Τσιγάνης αμέσως μετά. Αυτή είναι η διαδικασία. Έχουμε όμως πάρα πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Δεν ξέρουμε γιατί τα νέφη δεν καταραίουν συνολικά βαρυτικά, αφού είναι τεράστια, έχουν τεράστιες μάζες. Γιατί μόνο οι πυρήνες είναι εκεί που γίνονται τα συμπυκνώματα? Πώς σχηματίζονται οι πίδακες? Γιατί έχουμε αστέρια διαφορετικής μάζας και έχουμε μια κατανομή μάζας? Ο λόγος που όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα είναι γιατί τα συστατικά, οι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι είναι πολλοί. Και όταν δούμε και συγκρίνουμε την ενέργεια που έχει ο κάθε παίκτης, παρατηρούμε ότι κανένας δεν νικάει. Δεν υπάρχει ένας που να είναι ο πιο ισχυρός, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγνοήσουμε τους υπόλοιπους παίκτες. Δεν μπορούμε με άλλα λόγια να απλουστεύσουμε τη διαδικασία και να φτιάξουμε ένα απλό μοντέλο που να μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Πρέπει δυστυχώς, επειδή υπάρχει η ενέργεια είναι ισοκατανεμημένη στα διάφορα συστατικά, να τα λάβουμε όλα μαζί υπόψη. Και σαν αποτέλεσμα οδηγόμαστε σε αυτό το σύστημα διαφορικών εξώσεων που λέγονται εξώσεις μαγνητοϊδροδυναμικής, οι οποίοι δεν λύνονται αναλυτικά, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ανοιχτά προβλήματα στα μαθηματικά. Τους λύνουμε όμως αριθμητικά, χρησιμοποιώντας υπερυπολογιστές σαν αυτούς που βλέπετε εδώ, με πολύ εξειδικευμένες τεχνικές. Και εδώ μπορείτε να δείτε τέτοιες προσομοιώσεις δημιουργίας ενός διπλού αστέρα. Τα βλέπετε από πάνω και από το πλάι. Αυτή η σειρά είναι από πάνω, εδώ είναι από το πλάι. Βλέπετε πώς δημιουργείται εδώ ο διπλός αστέρας και πολύ γρήγορα εκτινάσει το κουκούλι
Γύρω από κάθε αστέρι υπάρχει ο δίσκος που θα δημιουργήσει πλανήτες. Εδώ επίσης βλέπετε την κατάρρευση και πώς ξεκινάει ο πίδακας. Καταραίει από τη βαρύτητα, συμπυκνώνεται το κέντρο και κάποια στιγμή γίνεται τόσο θερμό που εκτινάσει, δημιουργείται μία κοιλότητα στο κέντρο. Με σύγκριση ανάμεσα στις προσομοιώσεις στα αριστερά και τις παρατηρήσεις στα δεξιά, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Αυτό όμως που μας δυσκολεύει πιο πολύ είναι η παρουσία του μαγνητικού πεδίου. Είναι ο μεγάλος άγνωστος Χ. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν το έχουμε μετρήσει. Δεν είναι εύκολο να μετρήσεις το μαγνητικό πεδίο. Αυτό λοιπόν είναι ένα challenge, μία πρόκληση την οποία δεχτήκαμε εμείς στην Κρήτη και λανσάραμε το πείραμα Pacify, το οποίο αυτό που κάνει είναι θα προσπαθήσει να κάνει μία χαρτογράφηση του μαγνητικού πεδίου του γαλαξία και σε συνδυασμό με τις αποστάσεις των αστεριών, τις οποίες τώρα ξέρουμε πλέον λόγω της αποστολής της Ίζα Γκάια, τα συνδυάζουμε τα δύο και παίρνουμε μία τομογραφική απεικόνηση, τρισδιάστατη απεικόνηση του μαγνητικού πεδίου του γαλαξία. Να τονίσω ότι πρόκειται για μία διεθνή συνεργασία, είμαστε και στο πάρκο συμφιλίωσης, ανάμεσα σε εμάς, εδώ στην Κρήτη που ηγούμαστε του πειράματος, των Ινδών, το εργαστήριο Αϊούκα στην Ινδία, το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Νότιου Αφρικής, το Καλτέξ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Πανεπιστήμιο του Όσλο και εδώ βλέπετε τους σπόνσορές μας μέχρι στιγμής. Η χαρτογράφηση θα γίνει και στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο από δύο τοποθεσίες, από το παρατηρητήριο του Σκίνακα στην Κρήτη και από αυτό στο Σάδερλαντ της Νότιου Αφρικής. Για το σκοπό λοιπόν αυτής της χαρτογράφησης κατασκευάζουμε εξειδικευμένα όργανα, πολλοσύμετρα, ευρέως πεδίου που θα μας επιτρέψουν να χαρτογραφήσουμε τον ουρανό. Και τελειώνοντας θέλω να σας δείξω τη μικρή πρόοδο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Αυτό είναι 4 τετραγωνικές μοίρες στον ουρανό. Όσο περιμένουμε τα νέα όργανα να κατασκευαστούν, παίρνουμε πολλοσυμμετρικές παρατηρήσεις με το Robopol που σας έδειξα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μας και σε συνδυασμό με τις αποστάσεις έχουμε λύσει το πρόβλημα της τομογραφίας και όσοι από εσάς θέλετε έχουμε φέρει VR headsets, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, όπου μπορείτε να δείτε πραγματικά στον ουρανό και να πετάξετε μέσα από αυτά τα νέφη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Τάση για μια εξαιρετική παρουσίαση. Επειδή έχουμε αργοπορήσει και επειδή έχουμε ακόμη άλλες 2, 4, 5 ομιλίες, θα προχωρήσουμε στις παρουσιάσεις και θα κρατήσουμε τις ερωτήσεις. Παρακαλώ να τις κρατήσετε στην περίοδο της συζήτησης που θα γίνει στο τέλος των παρουσιάσεων. Και τώρα ο κύριος Κλεωμένης Σιγκάνης που θα μας μιλήσει για την πρωτογένεση και δεν θα σας πω πολλά, το ακούσατε για τον κύριο Σιγκάνη χτες στην ομιλία του, αλλά να σας πω κάτι το οποίο δεν ελέγχθηκε, ότι έχει έναν αστεροειδή που λέγεται Σιγκάνης στο κύριο ζώνη των αστεροειδών και αλλά δεν το λέει πολύ γιατί φοβάται μην το ακούσει η απορία και το στείλει ή του ζητάει έμφυα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Θα κάνω μία μικρή περίληψη ενός μαθήματος το οποίο πρόκειται να κάνω και στο κέντρο αστροναυτών τα τέλη του Αυγούστου για την θεωρητική εκπαίδευση. Οπότε ο Αδριανός που ήταν εδώ θα έπρεπε να μου δώσει το OK, αλλά δεν πειράζει, έφυγε λίγο νωρίτερα. Το μάθημα αφορά την πλανητογένεση. Όπως είπατε και πριν και το είπε και ο Κώστας ο Τάσης, στα μοριακά νέφη δημιουργούνται πάρα πολλοί νέοι αστέρες. Αυτούς που μάλιστα τους χαρακτήρισε με κάποια συγκεκριμένα ονόματα.
Εμείς βέβαια ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη στη Γη, ο οποίος ανήκει, γυρίζει γύρω από κάποιο αστέρι. Θέλω λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στο πώς εκεί που δημιουργούνται αστέρια, παράλληλα μπορεί να δημιουργούνται και διαφόρων τύπων πλανητικά σώματα, όπως η Γη, όπως ο Δίας, όπως άλλοι. Έτσι λοιπόν, αν κοιτάξει κανείς πάρα πολύ κοντά εδώ πέρα, κάνει ένα zoom, θα δει ότι σε αυτές τις εικόνες που είναι και αυτές στο υπέρυθρο, βλέπουμε δηλαδή τη σκόνη που περιβάλλει τα αντικείμενα, παρατηρούμε ότι όλοι οι νεαροί αστέρες περιβάλλονται από ένα κουκούλι, το οποίο είναι και κάπως δισκοειδές και είναι ο λεγόμενος πρωτοπλανητικός δίσκος, που είναι το υπόλοιμα της δημιουργίας του αστεριού. Όπως είπε ο κ. Στάσης, καθώς καταραίει το νέφος και φτιάχνει τοπικά ένα αστέρι, το υλικό το οποίο παράλληλα στροβιλίζεται, όπως το ζυμάρι της πίτσας, φτιάχνει μια δισκοειδή δομή η οποία περιβάλλει τον νεαρό αστέρα. Εκεί μέσα είναι ένα συνοθήλευμα αερίου και κάποια σκόνης, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να φτιάξει ή όχι ένα πλανητικό σύστημα, ένα σύστημα από μικρά αντικείμενα που περιφέρονται γύρω από τον κεντρικό αστέρα. Η ιδέα αυτή ότι ένας πρωτοπλανητικός δίσκος μπορεί σιγά σιγά να εξατμιστεί και στη θέση του να παραμείνουν λίγα αντικείμενα, ο ήχος δεν ήταν μέρος της παρουσίασης, αλλά δεν πειράζει, ανήκει στο βίντεο, είναι τόσο παλιά όσο και οι ιδέες του Καντ και του Λαπλάς, οι οποίοι πρότειναν ότι θα μπορούσε οι πλανήτες να δημιουργούνται σαν αντικείμενα που στροβιλίζονται γύρω από ένα αστέρι και σιγά σιγά το υπόλοιπο χάνεται και παραμένουν οι πλανήτες. Δείτε λοιπόν πώς θεωρητικά, σε αυτήν την καλλιτεχνική απεικόνηση, ο δίσκος πάει σε δαχτυλίδια, κάτι το οποίο παρατηρήθηκε πρόσφατα από τα ραδιοτηλεσκόπια της ΑΛΜΑ. Είναι όντως αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο. Ο δίσκος διαλύεται, εξατμίζεται σιγά σιγά και στη θέση του μένουν κάποια λίγα αντικείμενα τα οποία εμείς λέμε πλανήτες. Να ένας νεαρός αστέρας, εδώ είναι η σκόνη ο δίσκος και αυτοί είναι οι πίδακες που είπε ο κύριος Στάσης. Εάν λοιπόν εμείς παίρναμε τώρα ένα κομμάτι του δίσκου και το κόβαμε προφίλ μία τομή για να το δούμε, θα βλέπαμε γύρω από έναν νεαρό πρωτοαστέρα, ο οποίος έχει μαγνητικό πεδίο, εκπέμπει ακτίνες χ και ούτω καθεξής, έναν δίσκο, ο οποίος είναι εν μέρει ιονισμένος, εν μέρει έχει σκόνη, είναι ανακατωμένος, είναι ένα σχετικά βίαιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα έρθει να γίνει η δημιουργία αυτών των πλανητών. Να μία λίγο πιο αναλυτική τομή, όπου αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής. Μέσα σε αυτό το δίσκο, ο οποίος εκτείνεται και από αυτή τη μεριά βέβαια, τα μικρά σωματίδια σκόνης, κάποια εκ των οποίων μπορεί να έχουν σύσταση που μας θυμίζει περισσότερο τις πέτρες, κάποια εκ των οποίων μπορεί να έχουν σύσταση που θυμίζει περισσότερο πάγο, είναι ανακατεμένα μέσα σε ένα αρκετά αραιό αέριο, καθιζάνουν στο μέσο επίπεδο του δίσκου και δημιουργούν μικρές συγκεντρώσεις. Αυτή είναι η αρχή, θυμηθείτε από την ομιλία της κυρίας Φαυλίδου. Οι ελάχιστες ανισοτροπίες, ανομοιομορφίες του δίσκου αρχίζουν και δίνουν σάρκα και οστά σε κάτι ακόμα πιο ανομοιόμορφο. Είναι η διαδικασία δημιουργίας των πλανητών τώρα τοπικά, μέσα σε ένα αστέρι, στο δίσκο ενός αστεριού. Θέλω μόνο να έχετε στο μυαλό σας το εξής. Αναφέρθηκε χθες και η έννοια της κατοικήσιμης ζώνης, αναφέρθηκε δηλαδή το γεγονός ότι όσο απομακρύνεσαι από το αστέρι, έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας και άρα το νερό, για παράδειγμα, μπορεί να είναι σε υγρή μορφή εδώ, πάνω στην επιφάνεια ενός πλανήτη, ή σε μορφή πάγου, αν βγει κανείς παρά έξω. Και γιατί είναι σημαντικό ότι μετά τις 3 περίπου αστρονομικές μονάδες στο δικό μας ηλιακό σύστημα, το νερό θεωρούμε ότι τότε τα πρώτα στάδια της δημιουργίας του συστήματος ήταν σε μορφή πάγου. Πολύ απλά, το χειμώνα όλοι μπορούμε να φτιάξουμε χιονόμπαλες και να παίξουμε ένας με τον άλλο. Πάτε στην παραλία να φτιάξετε αμόμπαλες να παίξετε, θα δείτε ότι δεν γίνεται. Ο πάγος έχει την ιδιότητα να συγκολούνται πάνω του άλλα μικρότερα στερεά αντικείμενα και να φτιάχνουν μεγαλύτερα αντικείμενα. Αυτός είναι ο λόγος που κατά προτίμηση σε μεγαλύτερες σχετικά αποστάσεις από τον αστέρα δημιουργούνται μεγαλύτερες συσσωματώσεις, οι σπόροι των πλανητών που τα λέμε πλανητοειδείς. Έτσι λοιπόν, μόλις φτιαχτούν οι πλανητοειδείς στη συνέχεια, αρχίζουν συγκρουόμενοι μεταξύ τους και απορροφώντας και ένα μικρό κομμάτι από την ύλη γύρω τους, να φτιάχνουν μεγαλύτερα αντικείμενα, τους σπόρους τους μεγάλους των πλανητών που τους λέμε πλανητικά έμβρια. Και ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι ένα πλανητικό έμβριο στην πάροδο του χρόνου και στο που βρίσκεται μέσα στο δίσκο, ή θα φτιάξει έναν πλανήτη σαν τη Γη, έναν γήινο, πέτρινο πλανήτη, ή θα φτιάξει έναν αέριο γίγαντα σαν τον Δία.
και τον χρόνο. Στα τελικά στάδια, μάλιστα, σχηματισμού των πλανητών είναι αρκετά βία, καθώς μεγαλύτερα αντικείμενα, κάτι σαν τη Σελήνη, σαν τον Άρη, χτυπούν μεταξύ τους για να καταλήξουν να φτιάξουν το τελικό πλανητικό σύστημα, όπως αυτό το οποίο ζούμε εμείς. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι ότι η σκόνη, αυτή η μικρομετρική σκόνη, καθιζάνει στο δίσκο, φτιάχνει ένα λεπτό φύλλο, όπου η πυκνότητα όμως είναι πολύ μεγάλη, και αυτός ο δίσκος που έχει κάποιες ανομοιομορφίες κατακερματίζεται σε μικρά αντικείμενα, μερικά χιλιόμετρα που τα λέμε πλανητοειδείς. Αυτά συγκρούονται μεταξύ τους, κολλάνε μεταξύ τους, φτιάχνουν μεγαλύτερα αντικείμενα, τα οποία τα λέμε πλανητικά έμβρια. Και κάποια πλανητικά έμβρια μεγαλώνουν τόσο ώστε να αρχίσουν να αποκόβουν ένα κομμάτι του αερίου από τον υπόλοιπο δίσκο και να τους ακολουθεί μέσα στην πορεία τους, σαν μια απυκνή ατμόσφαιρα. Τρώνε λίγα στερεά υλικά, μεγαλώνουν λίγο, μεγαλώνει λίγο και η ατμόσφαιρά τους. Τρώνε λίγα παραπάνω υλικά, μεγαλώνει λίγο ο πυρήνας, μεγαλώνει η ατμόσφαιρα. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει σε ισορροπία. Ο πυρήνας μεγαλώνει πάρα πολύ, το αέριο καταραίει πάνω στον πυρήνα και έτσι φτιάχνονται οι αέριοι γίγαντες σαν τον Δία. Ποιο είναι τώρα το μυστικό και γιατί να έχουμε κάποιους μικρούς πλανήτες σαν τη Γη και κάποιους γίγαντες σαν το Δία? Υπάρχει ένα πάρα πολύ βασικό θεωρητικό αποτέλεσμα που σχετίζεται με αυτό που σας είπα στην αρχή, την γραμμή του πάγου. Τα έμβρια που σχηματίζονται μέσα από το πρωτοπλανητικό δίσκο γίνονται μεγαλύτερα όσο απομακρύνεσαι από αυτό, ακριβώς διότι έξω υπάρχουν πολλά στερεά υλικά, πάγος. Ενώ η μάζα που χρειάζεσαι για να τραβήξεις ατμόσφαιρα γύρω σου και να γίνεις αέριος γίγαντας, πέφτει με την απόσταση. Αυτό σημαίνει δύο πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, στην περιοχή της Γης, εδώ, στο ένα, δεν θα μπορούσε με τίποτα η Γη και ο Άρης να γίνουν αέριοι γίγαντες, γιατί πολύ απλά είχαν πολύ μικρότερη μάζα από αυτήν που μπορεί να τραβήξει γύρω της το αέριο. Τέλος, μείναμε πετρώδεις πλανήτες. Ευτυχώς για μας. Αντίθετα, έξω, όλοι οι πλανήτες μεγάλωσαν και έγιναν γίγαντες, διότι πολύ απλά είχαν αρκετά μεγάλο πυρήνα για να μαζέψουν γύρω τους το αέριο του πρωτοπλανητικού δίσκου. Το δεύτερο που δείχνει αυτό το διάγραμμα είναι ότι εάν η Γη φτιάχνονταν μόνο από τοπικά υλικά, θα είχε μάζα μόλις το 10% της σημερινής της μάζας. Θα ήμασταν σαν τον Άρη. Αυτό μας δείχνει ότι η Γη κατασκευάστηκε όχι μόνο από τοπικά υλικά, αλλά και από φερτά υλικά από τις κάπως πιο εξωτερικές περιοχές του ηλιακού συστήματος, ίσως εκεί που είναι τώρα περίπου η ζώνη των αστεροειδών, και πιθανότατα γι' αυτό έχει και πολύ νερό, διότι αντικείμενα από εκείνη την περιοχή είχαν μέσα τους αρκετά περισσότερο νερό από ό,τι τα τοπικά υλικά. Αυτό φαίνεται και σε κάποιες προσομοιώσεις, όπου αν είχες αρχικά τον Δία κατασκευασμένο και μέσα είχες ακόμη ένα μάτσο από πλανητικά έμβρια, αυτά σιγά σιγά συγκρούονται και καθώς συγκρούονται, μένουν λίγα μεγαλύτερα και πιο μπλε, που σε αυτήν την προσομοίωση σημαίνει πιο πολύ νερό. Έτσι, οι πλανήτες κατά τα τελικά στάδια σχηματισμού του συστήματος, τότε σχηματίζεται στην πραγματικότητα η Γη και οι άλλοι πετρώδεις πλανήτες στο εσωτερικό. Κατά την πορεία αυτή της δημιουργίας τους μπορεί να κάνουν μεγάλες μετατοπίσεις μέσα στο πλανητικό σύστημα, μέχρι ότου να καταλήξουμε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Παρόμοια στάδια έχουν περάσει όλα τα εξωπλανητικά συστήματα που έχουμε παρατηρήσει, αλλά όχι πάντα με το ίδιο αποτέλεσμα. Κάποια συστήματα θα καταλήξουν σε μία ήρεμη κατάσταση παρόμοια με το δικό μας, με έναν σαφή διαγωνισμό ανάμεσα σε γήινους και αέριους πλανήτες. Κάποια άλλα, κατά αυτή τη διαδικασία, αν είναι λίγο πιο βία, θα αρχίσουν να εξφενδονίζουν πλανήτες από εδώ και από εκεί και στο τέλος το σύστημα που θα παραμείνει δεν θα έχει καμία σχέση με το δικό μας οπτικά. Αυτή είναι και η πλειοψηφία των συστημάτων που παρατηρούμε σε άλλα άστρα και όχι στον ήλιο. Με αυτά θα ήθελα να κλείσω και να δώσω προς τον επόμενο μιλητή που θα μας μιλήσει για τη συνέχεια της ζωής των άστρων. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιγάνη και όπως είπε θα προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία. Την καθηγήτρια κυρία Δέσποινα Χατζηδημητρίου από το ΕΣΠΑ. Μάθαμε για τη δημιουργία των άστρων, τώρα θα δούμε πού καταλήγουν, πώς εξελίσσονται μάλλον. Ακόμη δεν θα φτάσουμε εκεί που καταλήγουν. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστώ.
Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το χρόνο όσο μπορώ. Η εξέλιξη των άστρων είναι ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί αρκετά και ερευνητικά. Είναι ένα αρκετά περίπλοκο πρόβλημα, το οποίο όμως το έχουμε καταλάβει αρκετά καλά. Δηλαδή, η θεωρία η οποία περιγράφει την εξέλιξη των άστρων, πιστεύουμε ότι την ξέρουμε αρκετά καλά και συμφωνεί με τις παρατηρήσεις και τις μετρήσεις αρκετά καλά. Δυστυχώς δεν είναι, τα χρώματα δεν βοηθάνε. Αυτό που ήθελα να σας δείξω εδώ είναι ότι τα άστρα έχουν πάρα πολλά χρώματα και θα φαινόντουσαν κανονικά πολύ χρωματιστά. Κόκκινα, μπλε, κίτρινα, έχουν πάρα πολλά χρώματα. Και αυτό στην ουσία δείχνει ότι έχουν διαφορετικές επιφανειακές θερμοκρασίες. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε μια πληθώρα, μια ποικιλία άστρων με διαφορετικές θερμοκρασίες, με διαφορετικές λαμπρότητες. Υπάρχουν άστρα που είναι πάρα πολύ λαμπρά, άλλα που είναι πολύ λιγότερα λαμπρά, και όταν λέω λαμπρά δεν είναι όπως φαίνονται σε εμάς, αλλά άστρα που είναι στην ίδια απόσταση από εμάς, ανήκουν σε ένα σύστημα, ας πούμε, αστρικό, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν πολύ διαφορετικές λαμπρότητες. Εκπέμπουν δηλαδή πολύ διαφορετικές ισχύσεις. Οι ισχύσεις που παίρνουν αυτά τα άστρα μπορεί να διαφέρει πολλές τάξεις μεγέθους. Υπάρχουν άστρα που είναι 1.000.000 φορές πιο λαμπρά από τον ήλιο και άστρα που είναι 10.000 φορές λιγότερο λαμπρά από τον ήλιο. Έχουν λοιπόν μια τεράστια γκάμα λαμπροτήτων. Αυτές είναι βασικές ιδιότητες παρατηρήσιμες των άστρων, οι οποίες μας επιτρέπουν, όσο και αν ακούγεται πολύ απλοϊκό, από αυτές τις βασικές ιδιότητες τις μετρήσιμες μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα την εξέλιξη των άστρων. Τα άστρα, όπως ακούσαμε στην ομιλία του κύριου Τάση, δημιουργούνται από τη συμπύκνωση αερίου και σκόνης στα μοριακά νέφη μέσα από διάφορες διαδικασίες και καταλήγουν σε άστρα που έχουν διαφορετικές μάζες. Δηλαδή, δεν φτιάχνουμε όλα τα άστρα με την ίδια μάζα. Έτσι, και εδώ βλέπετε ένα σκίτσο καλλιτεχνικό με διαφορετικούς ήλιους, διαφορετικά άστρα, από πολύ μικρά, αυτό το κόκκινο που είναι ένας... για να δω, αυτό δουλεύει, ναι. Ναι. Ένας κόκκινος νάνος, ένα άστρο περίπου σαν τον ήλιο, ένα μεγαλύτερο άστρο και ένα ακόμα μεγαλύτερο, αυτό το μπλε άστρο που βλέπετε στο υπόβαθρο από πίσω. Υπάρχουν λοιπόν άστρα που έχουν διαφορετικές μάζες, όπως είπαμε, και διαφορετικά μεγέθη. Γενικά τα άστρα είναι στρογγυλά, λόγω συμμετρίας, έχουν σφαιρική συμμετρία, με αρκετά μεγάλη ακρίβεια μπορούμε να πούμε ότι είναι σφαιρικά. Μπορούμε να τα ζυγίσουμε τα άστρα με κάποιο τρόπο και μπορούμε να μετρήσουμε και το μέγεθός τους χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους. Μία πολύ συνηθισμένη μέθοδος είναι να εκμεταλλευτούμε τους νόμους του Κέπλερ σε διπλά αστρικά συστήματα. Είδατε προηγουμένως στην ομιλία του κυρίου Τάση πώς δημιουργούνται δύο άστρα μαζί. Έτσι, αυτά τα δύο άστρα που δημιουργούνται μαζί περιστρέφονται το ένα γύρω από το άλλο και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις περνάει το ένα μπροστά από το άλλο. Περνώντας το ένα μπροστά από το άλλο, έτσι μας επιτρέπει να μετρήσουμε την περίοδο αυτής της περιστροφής και από τις ιδιαιτερότητες, αυτή είναι η καμπύλη φωτός κατά κάποιο τρόπο που παίρνουμε από το σύστημα, μπορούμε να μετρήσουμε τις μάζες και τις ακτίνες των άστρων, να έχουμε επιπλέον και κάποια πληροφορία για τις ταχύτητες. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι μια πολύ βασική μέθοδος με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε πραγματικά μάζες και ακτίνες. Δεν είναι η μοναδική μέθοδος, αλλά είναι μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος. Τα άστρα που δημιουργούνται στα νέφη έχουν μια κατανομή μαζών. Τα περισσότερα όμως άστρα έχουν μάζες γύρω σε αυτή την κορυφή που βλέπετε εδώ. Είναι δηλαδή μικρότερα τα περισσότερα από τον ήλιο. Τα άστρα που είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα, είναι πολύ λιγότερα από τα άστρα που είναι σαν τον ήλιο. Τα μεγάλα άστρα λοιπόν είναι πολύ πιο σπάνια. Έχουν όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ακούσατε ίσως την προηγούμενη όσοι ήταν εδώ χθες. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χάρη σε αυτά παράγονται, δημιουργούνται τα πολύ βαριά στοιχεία. Ξέροντας τη θερμοκρασία και τη λαμπρότητα των άστρων, αν τα βάλουμε σε ένα διάγραμμα, όπως αυτό που βλέπετε εδώ, εδώ είναι η λαμπρότητα που αυξάνεται προς τα πάνω και η θερμοκρασία που αυξάνεται ανάποδα από ό,τι θα περιμένατε, δηλαδή αυξάνεται προς τα δω, εδώ είναι τα θερμά άστρα, εδώ είναι τα ψυχρά, εδώ είναι τα αμυδρά άστρα, εδώ είναι τα λαμπρά άστρα. Αν βάλουμε λοιπόν τα άστρα τα οποία παρατηρούμε πάνω σε ένα τέτοιο διάγραμμα, θα δούμε ότι τα περισσότερα άστρα βρίσκονται πάνω σε αυτή τη γραμμή που λέγεται κύρια ακολουθία. Αυτό που βλέπετε στα δεξιά είναι ένα παρατηρησιακό
διάγραμμα HR από την Γκάια, που ακούστηκε και προηγουμένως για την αποστολή της Γκάια της ΙΣΑ. Είναι άστρα στο δικό μας γαλαξία, στη γειτονιά μας, τα οποία, στην γειτονιά του ήλιου, τα οποία... Ωψ, πίσω. Μπορώ να πάμε πίσω. Ωραία, ευχαριστώ. Τα περισσότερα λοιπόν άστρα βλέπετε ότι είναι πάρα πάρα πολλά τα άστρα, βλέπετε την πυκνότητα των άστρων εδώ, είναι πάνω στην κύρια ακολουθία και υπάρχουν και άστρα τα οποία εξελίσσονται, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για την εξέλιξη, πέρα από την κύρια ακολουθία, μεγαλώνουν, υπάρχουν άστρα πολύ μεγάλης μάζας που βρίσκονται κάπου εδώ, κατοικούν εδώ. Φτιάχνοντας λοιπόν ένα τέτοιο διάγραμμα και συγκρίνοντας τέτοια διαγράμματα με μοντέλα, μπορούμε να καταλάβουμε την εσωτερική δομή των άστρων και την εξέλιξή τους. Τώρα, ακούσαμε πώς ξεκινάει η δημιουργία των άστρων, πώς δημιουργούνται τα άστρα, πώς ξεκινάμε με μία μπάλα από αέριο, η οποία καταραίει, καθώς καταραίει λόγω της βαρύτητάς της, λόγω της ιδιοβαρύτητάς της στο άστρο αυτό, πυκνώνει και θερμαίνεται και κάποια στιγμή θερμαίνεται τόσο πολύ που ξεκινάνε στον πυρήνα θερμοπυρηνικές αντιδράσεις. Τότε μπορώ να πω ότι ξεκινάω να έχω ένα άστρο. Πρέπει να ξεκινήσουν θερμοπυρηνικές αντιδράσεις στο κέντρο για να ονομαστεί αυτό το πράγμα άστρο. Υπάρχουν αντικείμενα τέτοια τα οποία έχουν πολύ μικρή μάζα και δεν φτάνουν ποτέ σε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Γιατί χρειαζόμαστε πολύ ψηλές θερμοκρασίες? Να σας πω πρώτα ότι εάν δεν υπήρχαν θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, τα άστρα θα ζούσαν ελάχιστα. Αυτές δηλαδή οι συμπυκνώσεις, οι οποίες καταραίουν, αυξάνει τη θερμοκρασία, αυξάνει τη πίεση, οπότε κάποια στιγμή υπάρχει μια ισορροπία, καταραίουν κλπ. Θα ζούσαν ένα άστρο σαν τον ήλιο, ας πούμε, θα ζούσε 30 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ηλιακό σύστημα είναι πολύ πολύ παλαιότερο, είναι 4,6 δισεκατομμυρίων ετών. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη πηγή ενέργειας και όχι μόνο η βαρύτητα, έτσι, η οποία να κρατάει στατικό κάπως το άστρο. Πράγματι, αυτή η άλλη πηγή ενέργειας είναι οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που σας ανέφερα ακριβώς προηγουμένως, οι οποίες ανακαλύφθηκαν, προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον Έντιγκτον και τον Μπέθε και κατέληξαν στο βραβείο Νόμπελ που δόθηκε στον Μπέθε το 1967. Τι είναι οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις? Είναι σύνδεξη στην ουσία ελαφρύτερων στοιχείων για να φτιάξουν βαρύτερα στοιχεία με την απελευθέρωση ταυτόχρονα ενέργειας, γιατί το βαρύτερο στοιχείο έχει συνολικά μικρότερη μάζα από το άθισμα των μαζών των ελαφρύτερων στοιχείων. Αυτό λοιπόν που γίνεται στον πυρήνα του άστρου είναι να γίνεται σύνδεξη υδρογόνου σε ήλιο, απελευθερώνεται ενέργεια και αυτή η ενέργεια ισορροπεί τη βαρυτική κατάρρευση του άστρου και έτσι έχουμε ένα στατικό άστρο, το οποίο παραμένει στη λεγόμενη κύρια ακολουθία, εκείνη τη ζώνη που σας είχα δείξει προηγουμένως, για πολλά δισεκατομμύρια χρόνια αν είναι ένα άστρο σαν τον ήλιο, για πολύ λιγότερο αν είναι ένα άστρο μεγαλύτερης μάζας. Αυτή η διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει την ζωή στο άστρο, είναι η πηγή ενέργειας του άστρου, είναι η καρδιά του άστρου, ο πυρήνας ή η φλή γύρω από τον πυρήνα, στους οποίους γίνονται θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και του δίνουν την ενέργεια για να επιβιώσει, έτσι, σταματάνε, όπως είχαμε πει σύντομα και εχθές, όταν φτιάξουμε, είτε για μικρά άστρα όταν φτάσουμε να μην μπορούμε να αυξήσουμε πια τη θερμοκρασία αρκετά ώστε να συνεχιστούν αυτές οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις ή στα μεγάλης μάζας άστρα όταν φτάσουμε στην κορυφή του σιδήρου, από όπου και πέρα δεν συμφέρει ενεργειακά αυτή η διαδικασία, οπότε το άστρο πια θα καταρρεύσει. Πριν προχωρήσω, απλά να σας πω πολύ σύντομα ότι για να γίνει η σύνδεξη, φανταστείτε ότι έχετε δύο πρωτόνια, για παράδειγμα, που είναι οι πυρήνες του υδρογόνου, που είναι και τα δύο φορτισμένα θετικά φορτισμένα σωματίδια και όπως ξέρετε από το σχολείο, έτσι, αυτά αποθούνται μεταξύ τους. Για να μπορέσει να γίνει σύνδεξη και να φτιαχτεί ένας βαρύτερος πυρήνας, πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά αυτά τα δύο σωματίδια, τα οποία όμως αποθούνται μεταξύ τους. Για να γίνει λοιπόν αυτό, χρειάζεται πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία, να έχεις πολύ μεγάλες ταχύτητες και να βοηθηθείς βέβαια και από κβαντομηχανικά το φαινόμενο της σύραγγας, το οποίο εντάξει δεν θα σας πω παραπάνω γι' αυτό. Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να έχεις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όσο πιο βαργοί είναι οι πυρήνες από τους οποίους ξεκινάς, τόσο πιο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία, τόσο πιο μεγάλες θερμοκρασίες θέλεις, άρα τόσο πιο πολύ μάζα χρειάζεται να έχει ο αστέρας που να σου δώσει, πέφτοντας με την ιδιοβαρύτητά του προς τα μέσα, αρκετή ενέργεια για να αυξηθεί επαρκώς η θερμοκρασία. Να μην σας φάω πολύ χρόνο. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον ήλιο μας, ο οποίος είναι ένας αστέρας που είναι στην κύρια ακολουθία. Και υδρογόνο, όταν λέμε και εννοούμε συνδίκη υδρογόνο στον πυρήνα του,
ζει στην κύρια ακολουθία σε αυτή την κατάσταση σχεδόν στατικό για δισεκατομμύρια χρόνια. Ένα άστρο πολύ μεγαλύτερης μάζας από τον ήλιο θα ζήσει πολύ λιγότερο στην κύρια ακολουθία. Θα εξακολουθήσει, θα ζει, θα διατηρηθεί στη ζωή για πολύ λιγότερο χρόνο. Καθώς καίει ένα άστρο το πυρηνικό του καύσιμο ή τα πυρηνικά του καύσιμα και φτάσει στο τέλος, όταν δεν μπορεί πια να φτιάξει πιο βαρύς πυρήνες για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή η θερμοκρασία δεν φτάνει ποτέ σε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες ή επειδή έχει φτάσει στο όριο του σιδήρου, τότε το άστρο πια τελειώνει τη ζωή του. Και τελειώνει τη ζωή του με έναν αρκετά εκρηκτικό ή πολύ εκρηκτικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια όμως αυτής της εξέλιξης, δηλαδή όπως συνεχίζει να καίει όλο και πιο βαριά πυρηνικά καύσιμα, όταν λέμε καίει πάντα εννοούμε θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, δηλαδή σύνδεξη, το άστρο αλλάζει μορφή στο εσωτερικό του, αλλάζει η δομή του, αλλάζει η χημική του σύσταση και αλλάζουν και τα παρατηρήσιμα μεγέθη τα οποία μετράμε εμείς. Και αυτό που βλέπετε δεξιά είναι η τροχιά την οποία ακολουθεί στο HR διάγραμμα που είδαμε προηγουμένως, ένα άστρο σαν τον ήλιο, καθώς εξελίσσεται, εδώ είναι στην κύρια ακολουθία για δισεκατομμύρια χρόνια, γίνεται λαμπρό και μετά καταλήγει να γίνει ένας λευκός νάνος, απελευθερώντας στο μεσοαστρικό υλικό πολύ μεγάλο μέρος των εξωτερικών του φλοιών και μέσω αυτού δημιουργούνται τα λεγόμενα πλανητικά νεφελώματα, δηλαδή το τέλος της ζωής ενός άστρου σαν τον ήλιο θα αφήσει στο κέντρο ένα συμπαγές αντικείμενο που λέγεται λευκός νάνος και για αρκετές χιλιάδες χρόνια γύρω από αυτό το λευκό νάνο θα υπάρχουν τέτοια υπέροχοι σχηματισμοί που είναι στην ουσία ιονισμένο αέριο που εκπέμπει σε πολύ ωραία χρώματα. Μακάρι να το βλέπαμε καλύτερα, δυστυχώς τα χρώματα δεν βοηθάνε εδώ πέρα. Ενώ ένα άστρο πολύ μεγαλύτερης μάζας εκρήγνεται σε μία έκρηξη σούπερνόβα και αυτό που βλέπουμε στο κέντρο, αυτό που μένει, είναι ένας αστέρας νετρονίων ή μία μαύρη τρύπα συνήθως και το υπόλοιμα το οποίο διαστέλλεται συνεχώς και σιγά-σιγά κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί. Αυτή είναι η έκρηξη, μία έκρηξη σούπερνόβα, ένα υπόλοιμα έκρηξη σούπερνόβα, η Κασιόπια Α. Η εικόνα είναι πολύ εντυπωσιακή, είναι από το James Webb Space Telescope, αλλά δυστυχώς είπαμε δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα. Εδώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χατζηδημητρίου. Και τώρα η κυρία Καλλιόπη Δασίρα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα μας πει πώς όλα αυτά τα άστρα δημιουργούν τους γαλαξίες, πώς αντιδρούν μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ως δομικά στοιχεία λοιπόν των γαλαξιών, όχι πια ως μεμονωμένα αντικείμενα, αλλά ως δομικά στοιχεία μεγαλύτερων δομών. Τα αστέρια κατά την πλειοψηφία τους δεν είναι μεμονωμένα στο χώρο, στο χωροχρόνο, επειδή φτιάχνονται, θα το δούμε σε λίγο, το είδαμε ήδη πριν, φτιάχνονται πολλά μαζί. Συγκεντρώνονται σε βαρυτικά δέσμιες δομές. Φανταστείτε τους γαλαξίες ως ένα συνδυασμό νη σωμάτων, νη αστέρων, συν επιπλέον κάποια ακόμα υλικά, τα οποία λοιπόν χάρη στη βαρύτητά τους κρατιόνται μαζί δέσμια. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, να καταστραφούν από τη αστολή του σύμπαντος, έτσι, δεν θα γίνει αυτό. Μπορούν όμως να καταστραφούν αν σε κάποιο βίο φαινόμενο συγκρουστούν με ένα άλλο γαλαξία. Αλλά γενικά είναι βαρυτικά δέσμια. Τι είναι λοιπόν οι γαλαξίες? Είναι δομές που αποτελούνται από αστέρια, από αέριο, από σκόνη, ως προς την ορατή ύλη, υπάρχει και ύλη που δεν βλέπουμε. Αν λοιπόν σήμερα στην αστροπαρατήρηση δεν είχαμε σελήνη και βλέπαμε το γαλαξία μας, θα ξέραμε ότι βλέπουμε κυρίως άστρα στην προκειμένη περίπτωση. Οι σημερινοί γαλαξίες, οι πιο πολλοί σημερινοί γαλαξίες, όντως αποτελούνται κυρίως από άστρα, όσον αφορά την ύλη που βλέπουμε, έτσι. Παραπάνω από το 90%, από το 90% του ποσοστού, ας πούμε, από αυτά που αποτελούνται, είναι αστέρια, το αέριο έχει καταναλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και γι' αυτό βλέπουμε, για παράδειγμα, ελλειπτικούς γαλαξίες που έχουν πολλά αστέρια ή θα δούμε σπυροειδείς, αλλά και πάλι σε αυτούς ένα 6% της μάζας τους θα είναι σε αέριο και η πλειοψηφία σήμερα θα είναι σε αστέρια και αυτό συμβαίνει προφανώς γιατί τα αστέρια φτιάχνονται από το αέριο, άρα ουσιαστικά καταναλώνουν το αέριο. Έτσι. Υπάρχει μια αντιστοιχία, όσο πιο πολύ μειώνεται το ένα, αυξάνεται το άλλο. Και ο λόγος που έχουμε διαφορετικές μορφές γαλαξιών έχει να κάνει με το πώς φτιάχτηκαν. Αν είχαμε έναν δίσκο που περιστρεφόταν
και αερίου και σε αυτόν δημιουργούνται αστέρια, σιγά σιγά θα έχουμε μια πιο σπυροειδή μορφή. Εάν έχουμε συγκρούσεις δύο γαλαξιών σπυροειδών, θα υπάρξει μια ανακατανομή στο χώρο και θα έχουμε έναν ελλειπτικό γαλαξία, ένα πιο σφαιροειδή δηλαδή. Τα αστέρια λοιπόν, όπως και οι γαλαξίες, το είδαμε πολλά, και δημιουργούνται από μεγάλες συγκεντρώσεις αερίου που καταραίουν βαρυτικά. Όταν λέμε μεγάλες συγκεντρώσεις αερίου, από τι φτιάχνεται, από τι φτιάχνουν τα αστέρια, από μεγάλα νέφη στο μεσοαστρικό χώρο, τι είναι το μεγάλα, ξέρω αν έχετε αίσθηση, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο φορές τη μάζα του ηλίου. Είναι πολύ μεγάλα, έτσι. Μπορεί να είναι σαν νέφη σαν τα δικά μας, αλλά 1 εκατομμύριο άστρα σαν τον ήλιο υπάρχουν εκεί μέσα σε σύνολο, παρότι μπορεί να είναι πιο αραιά, έτσι. Έτερο νεκάτερο. Το αέριο λοιπόν είναι διεξαμενή για τη δημιουργία των νέων άστρων. Είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια είδαμε μια χαρακτηριστική εικόνα από το Hubble, έτσι ήταν μια επαιτειακή εικόνα του Hubble που έδειχνε αστέρια να γεννιούνται σε ένα πυκνό νέφος. Μια επανάληψη τώρα με το Webb από το Carina Nebulae, ήταν μια πολύ ωραία εικόνα που βλέπουμε νέα αστέρια να διαφαίνονται μέσα από το νέφος σε υπέρυθρα μικρή κύματος, τα οποία προσπερνάνε τη σκόνη σαν εμπόδιο. Και έχοντας λοιπόν αυτό το συσχετισμό ανάμεσα στα αστέρια και στα αέρια, ότι καθώς εκλείπεται το αέριο, καταναλώνεται, φτιάχνονται αστέρια, στο μέλλον τι προβλέπουμε, ότι όλοι οι γαλαξίες θα αποτελούνται μόνο από αστέρια, έτσι, μια τέτοια δομή. Ενώ αντίστροφα, στο παρελθόν υπήρχε πάρα πολύ αέριο, κοσμολογικής προέλευσης, όπως μας εξήγησε η κυρία Παυλίδου, το οποίο συσσωρεύτηκε σε μεγάλες δομές, δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να καταραίει, πρώτα σε μεγάλες δομές, μετά σε μικρότερες δομές εντός των μεγάλων δομών και μετά ακόμη πιο μέσα σε αστέρια μέσα στις ενδιάμεσες δομές. Άρα, οι μεγαλύτερες είναι αυτές που λέμε κοσμικά νήματα, αυτό το βλέπετε από προσομοιώσεις, έτσι όταν πρωτοκατέρευσε το αέριο σε κοσμικά νήματα, μέσα στα κοσμικά νήματα φτιάχτηκαν γαλαξίες, μέσα στους γαλαξίες φτιάχνονται τα αστέρια. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν τα αστέρια δεν τα βρίσκουμε και έξω μόνο τους, παρά τα βλέπουν στις δομές που είναι οι γαλαξίες και είναι τα δομικά τους συστατικά. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις, στις οποίες μπορεί να υπάρχουν αστέρια εκτός γαλαξιών. Ίσως τα πολύ πρώτα, ίσως να φτιάχτηκαν ταυτόχρονα, και ίσως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να πέρασε αστέρι κοντά από μια μαύρη τρύπα, ας πούμε, να δέχτηκε μια έξτρα δύναμη, να μην δεσμεύτηκε εμένα, αλλά με την έξτρα δύναμη να επιταχύνθηκε και να έφυγε από το γαλαξία. Αλλά κατά αυτό είναι πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, έτσι. Τα αστέρια είναι μέσα στις γαλαξίες, δομικά του στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Κάτι επίσης ενδιαφέρον είναι όταν τα αστέρια φτιάχνονται κατά την κατάρρευση κάποιου μοριακού νεύους, που σας είπα είναι πολύ μεγάλα σε σχέση με αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ έξω, δεν φτιάχνεται μόνο ένα αστέρι μαζί, και δεν μιλάω τώρα για ένα αστέρι, ένα διπλό σύστημα, αναφέρομαι συνολικά στο τι φτιάχνεται μέσα στο νεύος. Τα αστέρια λοιπόν από ένα μεγάλο νεύος που καταραίει φτιάχνονται κατά χιλιάδες. Μπορούμε να δούμε 10.000 αστέρια να φτιάχνονται από ένα μοριακό νεύος. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό πολλών αστέρων που έχουν φτιαχτεί μέσα σε αυτό που αρχικά εδώ πέρα ήταν μια πυκνότητα αερίου, έτσι. Τώρα, τι είναι πολύ ενδιαφέρον αναφορικά με το γεγονός ότι φτιάχνονται πολλά αστέρια μαζί. Αν προσέξετε τα κυλώματα αυτής εδώ τα τυχώματα αυτής εδώ της κοιλότητας. Γιατί υπάρχουν αυτά. Γιατί όλα αυτά τα αστέρια εκπέμπουν πολύ φως και το φως έχει ορμή, έτσι. Επειδή λοιπόν το φως έχει ορμή, όταν χτυπάει το αέριο που περιβάλλει τα αστέρια, το σπρώχνει. Άρα αρχίζει να δημιουργεί έναν άνεμο, μια κοιλότητα που επεκτείνεται. Αυτό είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί είναι πολλά τα αστέρια. Το φαινόμενο αυτό το καταλαβαίνουμε στη Γη, γιατί έχουμε λίγα φωτόνια από τον ήλιο σε σχέση με το τι συμβαίνει εκεί. Αλλά αν βρισκόσασταν εκεί, θα καταλαβαίνετε τι είναι η πίεση ακτινοβολίας, όπως λέγεται. Τώρα, αθροιστικά, το φαινόμενο της πίεσης ακτινοβολίας συν αστρικών ανέμων, έτσι, άνεμοι από τα αστέρια, όπως έχουμε συνηθίσει και από τον ήλιο, συν εκρήξη σούπερνόβα που ανέφερε η κυρία Χατζηδημητρίου. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν, αν θέλετε, ένα εκρηκτικό μείγμα και υπάρχουν, δημιουργούν εκτεταμένους ανέμους που σαρώνουν τους γαλαξίες ακόμα και σε όλο τους το δίσκο. Ας δούμε αυτό το παράδειγμα, πολύ γνωστό, στο M82. Αυτός είναι ο δίσκος και αυτό που βλέπετε είναι αέριο που έχει εκτοξευτεί κάθετα στο δίσκο, επειδή ακριβώς υπήρχε πολλή αστρογένεση και αυτό οδήγησε στο συνδυασμό των παραπάνω φαινομένων. Άρα λοιπόν, τι κάνει η αστρογένεση? Αν υπάρχει αέριο, το διώχνει, οπότε σταματάει την ανατροφοδότησή της, έτσι. Οπότε τελικά έχει ένα διπλό διτό, ας πούμε, κακό ως προς το αέριο του γαλαξία, ή το δεσμεύει εντός των άστρων, ή μπορεί και να το διώξει εκτός του δυναμικού του γαλαξία. Περιοχές αστρογένεσης αθροιστικά βλέπουμε πολύ συχνά σε κοντινούς γαλαξίες, βλέπετε διάφορες περιοχές αστρογένεσης. Τώρα πια βλέπουμε και στο μακρινό σύμπαν, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα χάρη στο James Webb Space Telescope, από τις πρώτες εικόνες ήδη που είχαν δει το First Light, ας πούμε, που δημοσιεύτηκαν, αν θες προχώρα.
θα κάνουμε zoom σε αυτήν εδώ την περιοχή και θα δείτε έναν γαλαξία ο οποίος είναι σε ηλικία τουλάχιστον τη μισή του σύμπαντος. Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς, αλλά είναι σίγουρα πάνω από το μισό της ηλικίας του σύμπαντος. Βλέπετε εδώ πέρα μεμονωμένες περιοχές αστρογένεσης. Έτσι, πράγμα λοιπόν που μας λέει ότι θα έχουμε πρόσβαση σε περιοχές αστρογένεσης στο μακρινό σύμπαν και θα μπορέσουμε και εκεί να τις μελετήσουμε. Επιπλέον στόχος, ίσως η ερώτηση κοπότερη και πλέον προσιτός, είναι η ανίχνευση των πρώτων άστρων στους πρώιμους γαλαξίες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα από το ένα και μοναδικό, ίσως. Το ένα και μοναδικό από το Hubble Space Telescope ήδη έχει βρεθεί. Ένα μεμονωμένο αστέρι ή ίσως κάποιο σύστημα αστέρων σε έναν πρωτογαλαξία. Πώς το βλέπουμε? Βλέπετε αυτή εδώ την τροχιά. Δεν είναι μια τροχιά. Μπορούμε να πάμε μια διαφάνεια πίσω, σε παρακαλώ? Όπως βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, πολλούς γαλαξίες που έχουν στρεβλωθεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει το φαινόμενο του βαρυτικού φακού. Δηλαδή, έχουμε ένα σμήνος γαλαξιών το οποίο είναι πολύ βαρύ και έχουμε γαλαξίες πίσω από αυτό σε σχέση με τον παρατηρητή. Καθώς περνάνε τα φωτόνια κοντά από αυτό το σμήνος, επειδή το σμήνος είναι βαρύ, βασικά καμπυλώνει το χωρόχρονο. Φανταστείτε ένα σεντόνι που του βάζουμε κάτι βαρύ και καμπυλώνεται. Άρα λοιπόν τα φωτόνια από τις πίσω γαλαξίες, καθώς περνάνε μέσα από τον καμπύλο χωρόχρονο, αλλάζουν τροχιά. Και αυτό που βλέπουμε είναι αυτούς τους γαλαξίες οι οποίοι έχουν αλλάξει μορφή. Κάποια σημεία τους έχουν μεγενθηθεί, κάποια έχουν μικρυνθεί, όπως ακριβώς θα γινόταν αν είχαμε ένα μεγεθυντικό φακό και το κινούσαμε γύρω-γύρω. Κάποια σημεία που βλέπουμε θα ήταν μεγαλύτερα, κάποια μικρότερα. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα που βλέπετε είναι γαλαξίες που δεν θα έπρεπε να. Αν δεν υπήρχε ο βαρυτικός φακός, δεν θα ήταν έτσι, θα ήταν όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά χάρη στο βαρυτικό φακό έχουν απομακρυνθεί, αν θέλετε, οι περιοχές τους. Οπότε μπορούμε να τις μελετήσουμε ζουμαρισμένες. Αυτό λοιπόν έγινε, το ίδιο πράγμα έγινε και εδώ. Όλα αυτά εδώ τα πράγματα που βλέπετε είναι μέρη, τμήματα ενός γαλαξία. Και αυτό εδώ το κουκιδάκι λοιπόν είναι ένα κομμάτι του γαλαξία που είναι μικρότερο, όπως επιβεβαίωσε και το James Webb, από 4.000 φορές την αστρονομική μονάδα, την απόσταση γης ηλίου. Είναι το πολύ τόσο, έτσι, μπορεί να είναι και πολύ πολύ μικρότερο. Αυτό λοιπόν οδήγησε τους συναδέλφους να συμπεράνουν ότι πρέπει να είναι ένα αστέρι ή κάποιο διπλό σύστημα. Αλλά σίγουρα μια μικρή δομή στο μέγεθος ενός πλανητικού δίσκου του πολύ, έτσι. Ωραία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει για αυτή τη συγκεκριμένη ανακάλυψη, ήταν 900 εκατομμύρια έτη από το Big Bang, έτσι, όχι από σήμερα προς τα πίσω, από την αρχή του Big Bang και πέρα, άρα πολύ πολύ νωρίς, και προφανώς περιμένουμε να το δούμε πολύ πιο συστηματικά. Και να προχωρήσουμε. Αυτό λοιπόν ήταν επιβεβαίωση με το Web ενός μεγάλου κεφαλαίου που θα γίνει την επόμενη δεκαετία. Περιμένουμε σίγουρα με αυτά που θα δούμε από το Web να ξαναγραφούν πράγματα στο βιβλίο της εξέλιξης των γαλαξιών. Και ένα ακόμα έτσι σχόλιο χρήσιμο να το θυμάστε είναι το γεγονός ότι τα επιστημονικά όργανα του Web είναι τόσο ευαίσθητα που σε κάθε εικόνα που θα παίρνουμε θα ανοιχνεύουμε τόσους πολλούς γαλαξίες που θα είναι σαν να κάνουμε αυτό που λέμε ένα βαθύ πεδίο. Όπως θα έχετε δει βαθιά πεδία του Hubble που βλέπουμε πολλούς γαλαξίες το χρόνο. Για κάθε εικόνα του Web θα έχουμε ένα βαθύ πεδίο, θα επιτρέψει τον υπολογισμό αριθμό γαλαξιών ανά εποχή και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε πραγματικά περιμένουμε να δούμε σπουδαία αποτελέσματα. Με αυτά σας ευχαριστώ και πάμε στον επόμενο ομιλητή. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δοσίροφ, που πράγματι έμεινε εντός του χρόνου, όπως και οι άλλοι ομιλητές μας. Και τώρα ο κύριος Δαγκλής θα μας μιλήσει για το μόνο αστέρι που στην πραγματικότητα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που λέγεται Ήλιος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά από τα καταπληκτικά που ακούσαμε από τους συναδέλφους για τους μακρινούς συναρπαστικούς κόσμους, εγώ θα σας μιλήσω για το πιο κοντινό αστέρι στο πλανήτη μας, τον Ήλιο, το οποίο αστέρι, σε αυτή την εικόνα βλέπουμε μαζί τον Ήλιο και τη Γη, δεν είναι βέβαια σε κλίμακα, αν ήταν σε κλίμακα θα έπρεπε να είναι πολύ μακριά, έτσι, ο Ήλιος από τη Γη. Τα δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ήλιου, αν και είναι, όπως είπα, ένα αδιάφορο σχεδόν αστέρι, είναι πρώτον το ότι είναι πολύ κοντά στη Γη και έτσι είναι το μόνο αστέρι που μπορούμε να στο οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε με λεπτομέρεια
πολλά φυσικά φαινόμενα, πολλές φυσικές διεργασίες που είναι αδύνατο να κάνουμε για οποιοδήποτε άλλο αστέρι. Πρώτον, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Και το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι η δραστηριότητά του μας επηρεάζει άμεσα την ανθρωπότητα. Είναι το αστέρι της ανθρωπότητας. Αυτό το είχα αναφέρει και χθες. Είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και η Γη έχει, και η ανθρωπότητα έχει την τύχη να βρίσκεται σε ιδανική απόσταση από το αστέρι μας, ώστε το νερό να υπάρχει σε υγρή μορφή, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Δεν οφείλεται στον ήλιο, οφείλεται απλώς αποκλειστικά στην απόσταση του πλανήτη μας από, από τον ήλιο. Λοιπόν, τώρα, κάποια πράγματα στον ήλιο είναι προφανή και το πιο προφανές είναι η θερμότητα που εκπέμπει, έτσι, η θερμική του ακτινοβολία, η οποία έχει κάποιες άμεσες επιπτώσεις στους πλανήτες που τον περιτριγυρίζουν. Για παράδειγμα, ο Ερμής που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον ήλιο είναι ένας καυτός εφιαλτικός τόπος, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από τον ήλιο, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο κρύα και έτσι, για παράδειγμα, ο Τιτάνας, που είναι ένα από τα φεγγάρια του Κρόνου, έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι έχει λίμνες από μεθάνιο. Το μεθάνιο το γνωρίζετε όλοι, έτσι, είναι και ένα λίγο δυσάριστο αέριο. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε την οσμή του. Λοιπόν, είναι αυτό που σκέφτεστε, ναι. Λοιπόν, αλλά στον Τιτάνα το μεθάνιο υπάρχει σε υγρή μορφή. Είναι δηλαδή τόσο χαμηλή η θερμοκρασία, λόγω απόστασης από τον ήλιο, που έχει λίμνες μεθανίου. Οπότε αυτή είναι η προφανής επίδραση του ήλιου και έχει σχέση με την θερμική του ακτινοβολία, αυτή που αντιλαμβανόμαστε όλοι, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και ζεσθενόμαστε. Αλλά υπάρχει όμως και μία μη προφανής επίδραση του ήλιου, για την οποία δεν γνωρίζαμε παλαιότερα, γνωρίζουμε όμως σήμερα πολύ καλά για αυτήν, η οποία έχει σχέση με το φως, με φωτόνια τα οποία είναι αόρατα, δηλαδή με φως, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος που δεν αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι, το οπτικό νεύρο. Τα περισσότερα από αυτά ευτυχώς φιλτράρονται και από την ατμόσφαιρα και μιλάμε για ακτίνες χ, για υπεριώδη ακτινοβολία, και για κάποια ραδιοκύματα και για ακτίνες γάμα. Αυτό είναι λοιπόν το αόρατο φως του ήλιου. Μιλάμε για το μαγνητικό του πεδίο, το οποίο εξαπλώνεται, ταξιδεύει στο ηλιακό μας σύστημα και φτάνει και στη Γη. Και μιλάμε και για σωματίδια, φορτισμένα σωματίδια, τα οποία εκπέμπονται από τον ήλιο και φτάνουν και αυτά στη Γη. Οπότε έχουμε, θα λέγαμε, δύο ήλιους. Ο ήλιος θυμίζει λίγο τον θεό των αρχαίων των Ρωμαίων, τον Ιαννό, που είχε δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι ο ευεργετικός ήλιος, αυτός που βλέπουμε όταν είμαστε έξω και έχουμε την αίσθηση ότι είναι πάντα ίδιος. Έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια αντίληψη μεταβολών στον ήλιο. Αυτός είναι ο μιλίχιος ευεργετικός ήλιος, αλλά υπάρχει και ο άγριος ή ο εχθρικός ήλιος, που είναι ακριβώς ο αόρατος ήλιος. Και ο λόγος που είναι εχθρικός αυτός ο ήλιος, μπορούμε να το δούμε σε αυτά τα βιντεάκια, όπου αριστερά είναι ο ήλιος στο ελάχιστο της δραστηριότητάς του, ένας πολύ ήσυχος ήλιος. Δεξιά βλέπετε ότι κατά κάποιον τρόπο έχει κάποια επιπλέον ακτινοβολία, φωτοβολή, και οι εικόνες αυτές ή τα βίντεο είναι στο υπεριώδες, οπότε μας δείχνουν ότι στα υπεριώδη μήκη κύματος ή στις ακτίνες χ, ο ήλιος δεν είναι πάντα ίδιος. Έχει δηλαδή περιόδους κατά τις οποίες η δραστηριότητά του είναι πολύ πιο έντονη από ό,τι σε άλλες περιόδους. Και εδώ βλέπουμε μία εικόνα, μάλλον διαδοχικές εικόνες, μία για κάθε χρόνο, καλύπτουν μία περίοδο 11 ετών και βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε ηλιακό κύκλο, κατά τον οποίο στην εικόνα αυτή το χρώμα αντιπροσωπεύει την ένταση των ακτίνων Χ και βλέπουμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του ενδεκαετούς κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας η ακτινοβολία στις ακτίνες Χ μεταβάλλεται, δηλαδή από ένα μέγιστο πάει σε ένα ελάχιστο και μετά πάλι πάει σε ένα μέγιστο. Αυτό το πρόσωπο του ήλιου σχετίζεται κυρίως με την ατμόσφαιρά του. Και ναι, ο ήλιος έχει ατμόσφαιρα, όπως η Γη. Η ατμόσφαιρα του ήλιου έχει το πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, κάτι που δεν έχει ακόμη εξηγηθεί επιστημονικά, δεν έχουμε βρει
τον μηχανισμό. Η ατμόσφαιρα λοιπόν είναι πολύ πιο καυτή από την επιφάνεια του ήλιου. Ενώ η επιφάνεια του ήλιου που λέγεται φωτόσφαιρα έχει θερμοκρασία περίπου 5.000 βαθμούς Κελσίου, το στέμα, η ατμόσφαιρα του ήλιου, έχει θερμοκρασία 1.000.000 βαθμών Κελσίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ πιο θερμό το στέμα από την επιφάνεια και η μόνη δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος που ζει στην επιφάνεια της Γης να δει το στέμα είναι κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης. Όταν έχουμε έκλειψη ηλίου, τότε υπάρχει πιθανότητα να δούμε το στέμα, γιατί αυξομειώνεται η έκταση του στέματος και η επόμενη φωτογραφία είναι τραβηγμένη με μια πολύ ταπεινή φωτογραφική μηχανή, την έχω τραβήξει εγώ. Είναι μια απλή Panasonic με δυνατό φακό, οπότε βλέπετε, είναι αυτό που μπορεί να δει και ένας κοινός θνητός χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης. Εδώ το στέμα είναι σχετικά περιορισμένο, διότι η φωτογραφία είναι του 2017 που η ηλιακή δραστηριότητα ήταν στο ελάχιστο, οπότε το στέμα είναι κάπως συρρυκνωμένο. Λοιπόν, θα μου πείτε τι σημασία έχουν όλα αυτά, δηλαδή και τι μας νοιάζει που ο ήλιος έχει δραστηριότητα, κάποιο είδος δραστηριότητα που αυξάνεται ή μειώνεται. Θα έλεγα ότι παλιότερα δεν έχει και καμία ιδιαίτερη σημασία. Τα φαινόμενα του ήλιου που σχετίζονται με αυτή την αυξομοιούμενη δραστηριότητα είναι κυρίως οι ηλιακές εκλάμψεις και οι εκτινάξεις μάζας. Η πρώτη παρατήρηση ηλιακής έκλαμψης πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1859 από δύο Βρετανούς αστρονόμους, τον Κάρινγκτον και τον Χότσον. Μάλιστα, ο Κάρινγκτον ήταν και ζυθοποιός, πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ήταν κυρίως ζυθοποιός και κατά δεύτερο λόγο αστρονόμος. Και λοιπόν ήταν αυτοί που κατέγραψαν αυτή την έκλαμψη, διότι ήταν πολύ εντυπωσιακή. Θεωρούμε ότι είναι η ισχυρότερη έκλαμψη που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καθόλου τεχνολογία την οποία μια τέτοια διαταραχή να επηρεάσει. Η μόνη τεχνολογία που επηρεάστηκε τότε ήταν η τηλέγραφη. Δηλαδή λαμβάνονταν μηνύματα μέσω τηλεγράφου που δεν είχαν κανένα νόημα και οφείλονταν σε αυτή την ηλιακή έκρηξη και τη μαγνητική καταιγίδα που εμφανίστηκε κατόπιν στη Γη. Και από πλευράς οπτικής είχαμε Σέλας στην Καραϊβική, μέχρι και στην Αθήνα είχε παρατηρηθεί τότε Σέλας. Κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Λοιπόν, θα καταλάβατε ότι οι συνέπειες αυτής της δραστηριότητας του ήλιου, αυτού του δίστροπου ήλιου, είναι κυρίως τεχνολογικής φύσης. Δηλαδή, αφορούν την τεχνολογία μας και όχι τόσο τον άνθρωπο. Αυτό είναι μια φωτογραφία στεματικής εκτείναξης μάζας. Ο ήλιος είναι αριστερά, είναι σκιασμένος για να μπορεί να φανεί αυτή η έκρηξη και η απομάκρυνση υλικού από τον ήλιο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με ένα φακίρι που πετάει φωτιά έτσι προς την κατεύθυνση, διότι είναι ένα πυρακτωμένο νέφος, θα λέγαμε, αυτές οι εκτινάξεις μάζας. Και αυτό είναι ένα διάγραμμα το οποίο προσπαθεί να αποδώσει και να συζητήσει κατά κάποιο τρόπο επιπτώσεις της ηλιακής δραστηριότητας σε διάφορα τεχνολογικά συστήματα στη Γη. Αυτό είναι ένα πεδίο, είναι κατά κάποιον τρόπο πεδί της ηλιακής και διαστημικής φυσικής, είναι ένα πεδίο που ονομάζεται διαστημικός καιρός και προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η εκρήξεις, η συμπεριφορά του ήλιου, τα τερτύπια του ήλιου, σε συνδυασμό με τον μαγνητισμό της Γης, μπορεί να επηρεάσουν τα ανθρώπινα έργα στο διάστημα. Όταν λέω έργα, εννοώ τις ανθρώπινες υποδομές στο διάστημα, αλλά και στη Γη. Αυτές οι εκρήξεις στον ήλιο και οι μαγνητικές καταιγίδες οι οποίες οφείλονται σε αυτές τις εκρήξεις μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες ακόμη και υποδομών στην επιφάνεια της Γης. Είναι κάτι σπάνιο, αλλά όχι αμεληταίο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν σημειώθηκε το 1989, αν θυμάμαι καλά, όταν στην επαρχία Κεμπέκ του Καναδά υπήρξε ένα blackout πολλών ωρών λόγω μιας μαγνητικής καταιγίδας. Έχουμε λοιπόν διακριτά συγκεκριμένες επιπτώσεις σε υποδομές ακόμη και στη Γη, αλλά κυρίως αφορούν τους δορυφόρους αυτές οι επιπτώσεις. Και θα κλείσω, πάμε παρακάτω, ναι,
Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία διαφάνεια. Θα κλείσω και με κάτι ακόμη το οποίο είναι, θα λέγαμε, έχει διαπιστωθεί μεν, αλλά παραμένει ακατανόητο, είναι το πώς η αυξομοιούμενη δραστηριότητα του ήλιου στο μη ορατό φως μπορεί να επηρεάζει το κλίμα της γης. Αυτό που βλέπουμε εδώ, όλες αυτές οι καμπύλες, οι διαδοχικές που βλέπετε, είναι οι ηλιακοί κύκλοι. Αυτό το ανεβοκατέβασμα δείχνει την αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα, μειωμένη ηλιακή δραστηριότητα. Και βλέπετε ότι το διάγραμμα πάει από το 1600 μέχρι το 2000. Έτσι, είναι ένα διάγραμμα 4 αιώνων. Και αυτό που γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι υπήρξε μία περίοδος το 17ο αιώνα, εδώ, κατά τον οποίο η ηλιακή δραστηριότητα ήταν ανύπαρκτη. Δεν είχαμε καθόλου, ξέχασα να πω ότι η οπτική φανέρωση αυτής της αυξομοιούμενης ηλιακής δραστηριότητας είναι οι ηλιακές κοιλίδες. Όταν δηλαδή ο ήλιος είναι δραστήριος, κάποιες περιοχές του είναι σκοτεινές. Αυτές οι σκοτεινές περιοχές είναι περιοχές στις οποίες έχουμε αυξημένη μαγνητική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι το 17ο αιώνα. Το 17ο αιώνα, λοιπόν, για μερικές δεκαετίες δεν υπήρχαν καθόλου κοιλίδες, άρα ο ήλιος ήταν πάρα πολύ ήσυχος. Δηλαδή δεν εξέπεμπε καθόλου σχεδόν ακτίνες χ, πολύ λίγη ακτινοβολία στα περιόδη μικυκύματος, ήταν πάρα πολύ ήσυχος. Δεν είχε διαφορά η θερμική του ακτινοβολία. Έτσι. Η διαφορά αφορούσε μόνο αυτά που λέμε σκληρά φωτόνια, ακτίνες χ, περιόδες, αυτή την περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το αποτέλεσμα, την ίδια περίοδο, αυτό που σημειώθηκε ήταν ότι η Ευρώπη τουλάχιστον, και θα σας εξηγήσω γιατί λέω τουλάχιστον η Ευρώπη, πάμε παρακάτω, έζησε πάρα πολύ βαρύς χειμώνες. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην τέχνη της εποχής. Το 17ο αιώνα, λοιπόν, είναι πολύ της μόδας οι πίνακες με παγωμένα ποτάμια, παγωμένες λίμνες, παγωμένα τοπία. Αυτό δεν είναι γιατί τους έπιασε ξαφνικά ο έρωτας για τον πάγο και το πολύ μεγάλο κρύο. Πολύ απλά η τέχνη αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι πραγματικά εκείνη την εποχή, στην Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί η ζωγραφική, ας πούμε, τέτοιου είδους ζωγραφική και όχι λαϊκή, δηλαδή ζωγραφική ακαδημαϊκή θα λέγαμε, υπήρχε μόνο στην Ευρώπη και στη ζωγραφική της Ευρώπης αντικατοπτρίζεται, ανακλάται αυτό το γεγονός ότι δηλαδή οι χειμώνες ήταν πολύ ψυχροί και πάγωναν οι λίμνες, πάγωναν τα ποτάμια και ο κόσμος έκανε πατινάζ στις λίμνες συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι από το οποίο υπάρχει το μήνυμα, υπάρχει η πληροφορία ότι η ακτινοβολία, η αυξομοιούμενη του ήλιου επηρεάζει και το κλίμα της γης, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πώς ακριβώς και για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Οπότε, αν και ο ήλιος είναι πολύ κοντά μας και τον έχουμε μελετήσει με μεγάλη λεπτομέρεια, συνεχίζει να έχει φαινόμενα τα οποία δεν τα κατανοούμε πλήρως και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές αποστολές, μία αμερικανική και μία ευρωπαϊκή, που μελετούν τον ήλιο και μας χαρίζουν συνεχώς νέα δεδομένα. Ελπίζουμε πως θα λύνουμε συνεχώς περισσότερα ερωτήματα και προβλήματα και ενίγματα του ήλιου. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δαγκλή για την καταληκτική ομιλία για το ηλιακό μας σύστημα και τώρα η κυρία Παυλίδου θα επανέλθει, θα μας άρχισε με την αρχή του σύμπαντος και τώρα θα μας πει πως τα διάφορα άστρα στο τέλος πεθαίνουν και αυτό βέβαια θα συμβεί και με το δικό μας ήλιο. Άρα θα μας πει το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι τον κύκλο αυτής της συζήτησης. Χθες μιλήσαμε για τις τεράστιες διαστρικές αποστάσεις και πώς το κάνουν δύσκολο να πάμε στα άλλα άστρα. Σήμερα μιλήσαμε για τη ζωή των άστρων. Ανακαλώ από χθες, από τη χθεσινή μας συζήτηση, ότι όταν ο κύριος Κρυμζής σας είπε «Κοιτάξτε, ταχύτητα του φωτός είναι μικρή, οι διαστρικές αποστάσεις είναι μεγάλες»,
δεν το βλέπω να πηγαίνουμε πουθενά στο άμεσο μέλλον, δεν σας άρεσε. Το βρήκατε απεσιόδοξο. Λοιπόν, σήμερα εγώ θα δώσω μια αισιόδοξη νότα, γιατί είναι καλό που είμαστε έτσι λίγο επαρχιώτες, λίγο εδώ στη γωνίτσα μας. Και θα αρχίσω από εκεί που το άφησε η κυρία Χατζηδημητρίου, ότι τα πολύ μεγάλα άστρα, όταν πεθαίνουν, σε αντίθεση με τον ήλιο μας, που εντάξει, δεν θα είναι και πολύ ευχάριστο όταν πεθάνει ο ήλιος μας, θα γίνει κόκκινος γίγαντας, θα καταπιεί τον Άρη, τον Ερμή, θα καταπιεί την Αφροδίτη, πιθανότατα θα καταπιεί και τη γη. Εντάξει, οκ, okay, κακό για μας, αλλά μπορούμε πάντα μέχρι τότε, αν όπως λέει ο Μένιος, ο κύριος Σιγάνης, να τα έχουμε καταφέρει τα επόμενα 30 χρόνια. Στα επόμενα 5 δισεκατομμύρια που έχει ακόμα να ζήσει ο ήλιος, μπορεί να καταφέρουμε να πάμε κάπου αλλού ίσως. Θέλω όμως να σας πω τι συμβαίνει αν πεθάνει ένα μεγαλύτερο αστέρι, σαν αυτά που κάνουν εκρήξεις υπερκενοφανών, και τι είχε αυτό να συμβεί κοντά σου. Και αυτό θέλω να συζητήσω. Η γενική δήλωση λοιπόν είναι: ένα σούπερνόβα δίπλα σου είναι κακό για σένα. Ένα σούπερνόβα, αν συμβεί κοντά σου, έχει πάρα πολλούς τρόπους να σε σκοτώσει. Δεν χρειάζεται να πεθάνει το δικό σου αστέρι. Και ένα γειτονικό αστέρι να πεθάνει, αν πεθάνει με πάρα πολύ εκρηκτικό τρόπο, δεν είναι καλό για τη ζωή στον πλανήτη σου. Με πόσους τρόπους λοιπόν μπορεί να σε σκοτώσει ένα σούπερνόβα? Καλά, προφανώς, αν είναι το δικό σου αστέρι και πάει σούπερνόβα, σε παίρνει η έκρηξη, goodbye. Αν είσαι σχετικά μακρύτερα, άλλα πράγματα θα συμβούν. Θα αρχίσουν να εκπέμπονται, ξέρω εγώ, πολύ σύντομα ακτίνες χ, γιατί θα υπερθερμανθεί το αέριο στην περιοχή του σούπερνόβα, και αυτές οι ακτίνες χ θα καταστρέψουν το όζον στην ατμόσφαιρά σου και μετά θα σου σκοτώσει περιόδης ακτινοβολία από το δικό σου άστρο. Ακόμη και αν πάρουμε τον σούπερνόβα λίγο πιο μακριά, αν ζήσεις από τις ακτίνες χ, θα σε βρουν οι ακτίνες γάμα και οι κοσμικές ακτίνες. Γιατί οι κοσμικές ακτίνες, τις οποίες συζήτησε ο κύριος Τάσης, επιταχύνονται, πώς φτιάχνονται αυτά τα πάρα πολύ ενεργητικά σωμάτια, επιταχύνονται στο όριο που μια τέτοια έκρηξη σούπερνόβα βρίσκει το μεσοαστρικό μέσο. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν είσαι αρκετά μακριά ώστε γλιτώσεις από την έκρηξη, γλιτώσεις από τις ακτίνες χ, οι κοσμικές ακτίνες που επιταχύνονται πάρα πολύ στο κοντινό σούπερνόβα, και πάλι είναι η ιονίζουσα ακτινοβολία, παίρνουν το όζον της ατμόσφαιρας και μετά σε σκοτώνει η περιόδης ακτινοβολία. Και δεν εννοώ τους μεγάλους οργανισμούς όπως τον άνθρωπο, εντάξει, εμείς θα φοράμε καπέλα και όλα καλά. Αλλά το πλανκτό των ωκεανών, που είναι μικροί μονοκύτταροι οργανισμοί, θα πεθάνει όλο. Και έτσι καταραίει η τροφική αλυσίδα, καταραίει ο κύκλος του οξυγόνου, είναι πολύ κακό για σένα. Αν έχουμε λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Αν έχουμε λοιπόν την ατυχία να ζούμε σε μία περιοχή όπου γεννιούνται πάρα πολλά άστρα, ένα μεγάλο άστρο, σε αντίθεση με τον ήλιο μας που ζει δισεκατομμύρια χρόνια, όπως μας είπε και η κυρία Χατζηδημητρίου, ζει μερικά εκατομμύρια χρόνια. Αν λοιπόν ζούμε σε μία πυκνή περιοχή, στο κέντρο του γαλαξία, ας πούμε, όλα τα καλά πράγματα γίνονται στο κέντρο του γαλαξία, ας πούμε, δεν θέλουμε. Εμείς δεν είμαστε στο κέντρο του γαλαξία. Εμείς είμαστε, βλέπετε εκεί τη βουλίτσα, η Γεωαρχία. Αυτός είναι ο γαλαξίας μας, η αστρική μας πόλη, εμείς ζούμε στην περιφέρεια. Αν θέλαμε να είμαστε πρωτευουσιάνοι και να ζούμε στο κέντρο του γαλαξία, όπου η αστρική γένεση είναι πολύ ζωηρή και διαρκώς γεννιούνται καινούργια άστρα, έχεις και την κακή τύχη να έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να σκάσει ένα σούπερνόβα στη μούρη σου, και αυτό αποστηρώνει τη ζωή στον πλανήτη και δεν είναι πάρα πολύ καλό. Άρα λοιπόν, όταν ζούμε μέσα σε ένα γαλαξία, είναι καλό να ζούμε στην περιφέρεια. It's not a bug, it's a feature. Ναι, είναι καλό πράγμα που είμαστε εδώ στη μοναξιά μας και όλα τα άλλα αστέρια είναι πάρα πολύ μακριά. Ποια είναι η απόσταση ασφαλείας για έναν σούπερνόβα για να μην σε σκοτώσει? Χονδρικά θα σκέφτεστε 100 έτη φωτός. Λίγο πολύ. Αν είναι πιο μακριά από 100 έτη φωτός στο σούπερνόβα, είμαστε εντάξει. Ένα αστέρι που μπορεί να πάει η σούπερνόβα αύριο είναι ο Μπεταλγκέζ, το κόκκινο αστέρι στον αστερισμό του Ορίωνα. Δεν τα πάει πολύ καλά, κάτι μεγαλώνει, κάτι μικραίνει, κάτι αυτό, ή αυξομειώνεται η έντασή του, είναι ένα μεγάλο αστέρι, είναι στο τέλος της ζωής του, μπορεί να πάρει και 100.000 χρόνια για να κάνει μπουμ, μπορεί να κάνει και αύριο. Ευτυχώς είναι αρκετά μακριά, ώστε εμείς δεν θα επηρεαστούμε, είναι έξω από την επικίνδυνη ζώνη. Και επίσης έχω να σας πω, όλα τα μεγάλα αστέρια τα οποία θα μπορούσαν να μας βλάψουν κάνοντας ένα σούπερνόβα, είναι αρκετά μακριά ώστε να είμαστε ασφαλείς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του να είμαστε επαρχιώτες και να είναι όλα μακρύτερα από εμάς. Ακόμη ένα πράγμα όμως θέλω να σας πω για την αστρογένεση, ότι δεν είναι μόνο καλό να είσαι επαρχιώτης, αλλά είναι καλό να ζεις σήμερα. Θέλω να
να σας πω δύο λόγια για να πάμε λίγο πίσω στην εξέλιξη του σύμπαντος, για την εποχή στην εξέλιξη του σύμπαντος, που τη λέμε κοσμικό μεσημέρι. Καθώς το σύμπαν λοιπόν άρχισε να διαστέλλεται και να φτιάχνει γαλαξίες και γεννήθηκαν τα αστέρια, άναψαν οι γαλαξίες, στην αρχή υπήρχε πάρα πολύ αέριο, το οποίο δεν είχε μετατραπεί ακόμη σε άστρα. Και αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν πολλά άστρα να γεννηθούν μέχρι να φτάσουν οι γαλαξίες στη σημερινή τους μορφή. Αν δείτε λοιπόν το διάγραμμα που σας δείχνω, επάνω λέει look back time, είναι ο χρόνος ανάμεσα στο σήμερα και το τότε. Γι' αυτό βλέπετε αριστερά, λέει 5, 10 δισεκατομμύρια χρόνια, 11, 12, 13, 13,5 και τα βλέπετε δεν πάνε αναλογικά, γιατί ο τρόπος που τα αναπαριστούμε είναι ανάλογα με το πόσο μικρότερο ήταν το σύμπαν τότε σε σχέση με σήμερα, όχι ανάλογα με το πόσο χρόνος έχει περάσει. Και στον κάθετο άξονα είναι ο ρυθμός της αστρογένεσης. Αν δείτε λοιπόν τα κουτάκια πολύ κοντά στο σήμερα και τα κουτάκια εκεί που αυτό το πράγμα πιάνει την κορυφή του, απέχουν σχεδόν 100 φορές, 80, 70. Άρα λοιπόν στο κοσμικό μεσημέρι, όταν ο ρυθμός της αστρογένωσης ήταν στο μεγαλύτερο του, στο μέγιστο του, τότε που γίνονταν όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα στο σύμπαν, δημιουργούνταν παντού στους γαλαξίες αστέρια με 80 φορές μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι σήμερα. Και άρα η πιθανότητα να φας ένα σούπερνόβα στη Μούρη και να αποστηρώσει τον πλανήτη σου ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερη. Ήταν 80 φορές μεγαλύτερη όπου και αν βρισκόσουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλό που δεν ζούμε τότε, για να το πω διαφορετικά. Έπρεπε πρώτα να περάσει το κοσμικό μεσημέρι, το σύμπαν να ρεώσει κι άλλο, πολύ από το αέριο να γίνει αστέρια, να σταματήσει αυτός ο τρελός αριθμός αστρογένεσης, να σταματήσουν τα σούπερνόβα να σκάνε δεξιά και αριστερά, για να έχει η ζωή στους πλανήτες αρκετό χρόνο και αρκετή ησυχία, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει αυτό το θαύμα που βλέπουμε έξω από το παράθυρό μας, να έχουμε πλανήτες οι οποίοι να σφίζουν από ζωή. Για δισεκατομμύρια χρόνια, εκτιμήστε τη γη μας, τον μικρό πλανήτη που μπορούσε να υποστηρίξει τόση πολύ, τόση θαυμαστή ζωή για τόσο πολύ καιρό και να μας δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουμε πολύπλοκους οργανισμούς, οργανισμούς που σκέφτονται, οργανισμούς που κοιτάζουν έξω και θαυμάζουν τη φύση και το σύμπαν. Βέβαια και οργανισμούς που μπορούν και πολεμούν για οποιοδήποτε λόγο κτλ. Αλλά θα το δούμε από τη θετική πλευρά, μιας και είμαστε στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης. Και θα κλείσω λοιπόν με αυτή τη σκέψη. Για να μεγαλώσεις οικογένεια, όπως η γη μας που μεγάλωσε μια τεράστια οικογένεια από ζώντες οργανισμούς, χρειάζεσαι μια ήσυχη γειτονιά και μια ήσυχη εποχή. Και αυτό ισχύει και για τους πλανήτες, και αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους και τις δικές μας οικογένειες. Με αυτή τη σκέψη, λοιπόν, θα σας αφήσω και μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Παυλίου που μας έδωσε ακόμη περισσότερο χρόνο να μπορέσουμε να έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Και, τώρα θα ζητάμε από το ακροατήριό μας να κάνει ερωτήσεις στους ομιλητές μας. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Παρακαλούμε. Έχουμε το μικρόφωνο. Θέλετε μικρόφωνο ή με ακούτε έτσι? Καταγράφεται. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όλους για τις τόσο όμορφες και κατανοητές παρουσιάσεις που κάνανε και τον νεαρό κύριο εδώ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο ρόλο της διασύνδεσης μεταξύ υπολογιστή και παρουσιάστρο. Είναι γνωστής οικογενείας. Λοιπόν, με αφορμή αυτό που έδειξε ο κύριος Τάσης στην αρχή, όσον αφορά τις προσομοιώσεις για τις δημιουργίες των αστέρων, λίγο ήθελα να δούμε το θέμα της δημιουργίας των διπλών άστρων, των διπλών συστημάτων. Υπάρχει κάτι, κάποιος μηχανισμός που επιβάλλει αυτά τα αστέρια να έχουν ίδια μάζα στο ξεκίνημα ή είναι εντελώς τυχαίος ο διαμοιρασμός του υλικού που υπάρχει? Γιατί προφανώς, αν είναι από την αρχή, τότε προδιαγράφεται και το μέλλον τους διαφορετικό. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι τα αστέρια πρέπει να, τα δίδυμα αστέρια, ή τρίδυμα, ή
τετράδημα κτλ. Πρέπει να είναι ίδιας μάζας. Μάλιστα, ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι πολλά από τα δίδυμα αστέρια δεν είναι ίδιας μάζας. Έτσι. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα της αστρικής εξέλιξης. Το μεγάλο αστέρι ζει πιο γρήγορα, πεθαίνει πρώτο και έχει σαν αποτέλεσμα να, η εξέλιξη του διπλού αστέρα να είναι διαφορετική από αυτή ενός μονού αστέρα. Αυτό που ξέρουμε όμως από παρατηρήσεις είναι ότι τα αστέρια που είναι διπλά, τριπλά, που έρχονται σε πολλαπλά συστήματα, είναι συνήθως τα αστέρια μεγαλύτερης μάζας. Για κάποιο λόγο, εκείνοι οι πυρήνες όπου γίνεται η αστρογένεση, δηλαδή οι πυρήνες που καταραίουν στα τεράστια μοριακά νέφη, οι μεγάλοι πυρήνες, ούτε όλοι οι πυρήνες έχουν την ίδια μάζα. Υπάρχει μια κατανομή. Οι μεγάλοι πυρήνες, αυτοί με την πολύ μεγάλη μάζα, οδηγούν σε μεγάλης μάζας αστέρια. Και τότε βλέπουμε ότι τα περισσότερα μεγάλης μάζας αστέρια έρχονται σε πολλαπλά συστήματα. Ενώ τα αστέρια που είναι μοναχικά σαν τον ήλιο, είναι συνήθως τα μικρής μάζας αστέρια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά καθιερωμένο από τις παρατηρήσεις. Γιατί ακριβώς γίνεται αυτή η διάσπαση σε δύο ή τρία κομμάτια της κατάρρευσης, δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητό. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση στον κύριο Τσιγάνη, μία στην κυρία Δερσίρα και μία στον κύριο Δαγλή. Μπορώ να κάνω τρεις ή να μείνω στη μία, στην πρώτη. Σύντομες. Θα κάνω στον κύριο Τσιγάνη τότε. Ναι, μία-μία και μετά μπορούμε να επανέλθω. Okay, okay. Πώς εξηγείται στο ηλιακό μας σύστημα να οι πρώτοι τέσσερις πλανήτες ήταν αστέρι και οι άλλοι αέριοι. Ποιος είναι ο μηχανισμός δημιουργίας αυτής της ομοιομορφίας των πρώτων τεσσάρων και των δεύτερων τεσσάρων πλανητών. Και αν αυτό παρατηρήθηκε σε άλλα ηλιακά συστήματα. Ευχαριστώ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα σε άλλα συστήματα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στο δικό μας πλανητικό σύστημα ακολουθήθηκε σχεδόν κατά γράμμα αυτή η διαδικασία που είπα, όπου έχοντας ούτως ή άλλως γύρω από ένα αστέρι περισσότερες πετρούλες όταν είσαι κοντά και περισσότερα παγάκια όταν είσαι μακριά, εκ προημίου υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να φτιάξεις μεγάλους πυρήνες, 5-10 φορές από τη Γη, πυρήνες πλανητών έτσι τους λέμε, μακριά. Άρα το ότι ο πυρήνας του Δία, του Κρόνου, του Ουρανού και του Ποσειδώνα είναι μακριά είναι σωστό. Το ότι οι μικροί μετρώδεις πυρήνες βρίσκονται κοντά στον ήλιο επίσης είναι σωστό. Το ότι ο διαχωρισμός είναι περίπου στις 3 φορές την απόσταση της Γης από τον ήλιο είναι επίσης σωστό, διότι εκεί περίπου υπολογίζεται ότι ήταν η λεγόμενη γραμμή πάγου, ο διαχωρισμός δηλαδή ανάμεσα σε εκεί που ήταν το νερό σε υγρή μορφή και σε παγωμένη μορφή στο δικό μας πλανητικό σύστημα. Αυτό που είναι κάπως διαφορετικό, αν θέλετε, σε σχέση με άλλα πλανητικά συστήματα, είναι ότι ενώ καταλαβαίνουμε ότι ναι, η μέσα είναι μικρή, δεν μπορούν να τραβήξουν αέριο, δεν μετατρέπονται σε γίγαντες. Τέλος. Οι έξω είναι γίγαντες, παραμένουν γίγαντες. Μπράβο. Αυτό που είναι κάπως πιο περίεργο είναι στο δικό μας πλανητικό σύστημα δεν ακολούθησε μία τόσο βίαιη διαδικασία ανακατανομής των πλανητών που πιθανότητα έγινε στα περισσότερα από τα πλανητικά συστήματα που παρατηρούμε σήμερα. Δηλαδή βλέπουμε γίγαντες πλανήτες πολύ κοντά σε κάποιο αστέρι. Βλέπουμε πάρα πολλούς πλανήτες σαν μία αλυσίδα από πλανήτες σαν τον Ποσειδώνα που δεν μοιάζει με το δικό μας. Αυτό συμβαίνει διότι σε εκείνα τα πλανητικά συστήματα ακολουθήθηκαν επιπλέον διαδικασίες. Για παράδειγμα, υπάρχει κάτι που ονομάζεται μετανάστευση των πλανητών και θα μπορούσε ένας πλανήτης σαν το Δία να περπατήσει μέσω κάποιου τύπου τριβής. Να κάνει μια σπυροειδή κίνηση πηγαίνοντας κοντά στον ήλιο και να σκουπίσει όλα τα υπόλοιπα. Απλά στο δικό μας σύστημα δεν έγινε. Έχουμε κάποιους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι δεν έγινε. Υπάρχει ένα ανταγωνισμός ανάμεσα σε κάποιες φυσικές διεργασίες, αλλά χονδρικά, αν έχουμε απουσία τέτοιων εξωγενών πολύ δυναμικών μηχανισμών, ένα πλανητικό σύστημα ναι φαίνεται ότι έχει την τάση να έχει μικρούς πλανήτες κοντά, πετρώδεις, μεγάλους πλανήτες
μακριά που έχουν στερεό χοντρό πυρήνα παγωμένο και αέριο από πάνω. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Εδώ, ο Νέρος. Αφού τα νέφη από τα οποία δημιουργούνται τα αστέρια αποτελούνται από αέρια, πώς γίνεται στους πλανήτες να βρίσκουμε βαριά στοιχεία όπως το ουράνιο? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αλλά εάν θυμάσαι, στα συστατικά που ανέφερα δεν είναι μόνο το αέριο, είναι και η σκόνη. Και η σκόνη είναι φτιαγμένη από αυτά τα βαρύτερα στοιχεία, τα οποία συμπυκνώνονται σε στερεή μορφή. Μέσα λοιπόν στη σκόνη μπορούμε να βρούμε πολύ βαριά στοιχεία. Και η σκόνη αποτελεί το 1% κατά μάζα αυτών των μοριακών νεφών. Δεν είναι αμελητέα δηλαδή. Τόσο όσο είναι και στους πλανήτες. Επόμενη ερώτηση. Προτιμούμε τους νέους. Κύριε Τάση, δείξατε προηγουμένως ένα χάρτη του γαλαξία μας στις ακτίνες Χ. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν συγκεντρώσεις πολύ ψηλές εκατέρωθεν του πυρήνα. Για ποιο λόγο παρατηρήθηκε αυτό? Και εδώ δεν έχουμε μία μοναδική απάντηση στην οποία όλοι συμφωνούμε. Υπάρχουν δύο ιδέες, δύο σενάρια. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο κέντρο του γαλαξία υπάρχει μία υπερμεγέθης μελανίωπη, υπάρχει μία τεράστια μαύρη τρύπα, δισεκατομμύρια ηλιακών μαζών, η οποία όταν καταβροχθίζει αέριο, το κάνει με πολύ βίαιο τρόπο, τόσο βίαιο που εκτινάσει πίδακες και γενικά δημιουργεί έντονα φαινόμενα υψηλής ενέργειας στο περιβάλλον. Οι δύο λοιπόν λοβοί που παρατηρήσαμε στις ακτίνες Χ γύρω από το κέντρο, κάθετα στο επίπεδο του γαλαξία, μπορεί να είναι αποτέλεσμα προηγούμενου επεισοδίου της καταβρόχθησης αερίου από την μαύρη τρύπα του κέντρου του γαλαξία. Μπορεί όμως, από την άλλη, να είναι και αποτέλεσμα πολύ έντονης διαδικασίας αστρογένεσης. Επειδή ακριβώς το κέντρο του γαλαξία είναι μια πάρα πολύ ενεργή περιοχή, πάρα πολύ πυκνή σε αέριο, όλα γίνονται σε υπερθετικό βαθμό. Και η αστρογένεση στο κέντρο του γαλαξία γίνεται με εξωφρενικό ρυθμό. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο να ζεις εκεί, είπε η κυρία Παυλίδου. Άρα μπορεί αυτή η λοβή να είναι αποτέλεσμα συντονισμένων εκρήξεων υπερκενοφανών. Που δημιούργησαν τέτοιου είδους φούσκες, πολύ ιονισμένου αερίου. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι από τα δύο συμβαίνει. Είναι ανοιχτή ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Και εγώ για τον κύριο Τάση ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πόσο πιθανό είναι από όλο αυτό το νέφος και τη σκόνη να δημιουργηθεί μία μελανιωπή έναντι ενός αστέρα? Ευχαριστώ. Είναι εντελώς απίθανο να, από νέφη σαν αυτά που έχουμε στη γειτονιά
του γαλαξία μας, αυτά που στη γειτονιά μας ή γενικά νέφη που βρίσκουμε στο γαλαξία μας, να πάμε κατευθείαν σε μελανιοπή. Ο λόγος είναι γιατί ο γαλαξίας μας δεν είναι νέος. Έχει περάσει, έχει μια ιστορία. Η ιστορία αυτή τον εμπλούτησε με πολλά συστατικά. Ένα από αυτά τα συστατικά είναι το τελευταίο που είπα, ο μεγάλος άγνωστος Χ, το μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο, λοιπόν, η κύρια λειτουργία του στο μηχανισμό της αστρογένεσης είναι να την ρεγουλάρει, να μην την αφήνει, να τη ρυθμίζει, να μην την αφήνει να ξεφύγει. Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο γαλαξίας μας είμαστε μετά το κοσμικό μεσημέρι και είναι αρκετά παλιός, σημαίνει ότι ακόμα και στο κέντρο του γαλαξία, όπου όλα γίνονται, είπαμε, σε υπερθετικό βαθμό, τα νέφη δεν, και εκείνα τα νέφη δεν μπορούν να διασπαστούν σε πυρήνες τόσο μεγάλους ώστε να οδηγηθούν κατευθείαν σε μελανιοπή. Όμως, στο πρώιμο σύμπαν, όταν οι γαλαξίες ήταν πολύ νεότεροι, ήταν πολύ νεαροί, η χημεία ήταν πολύ διαφορετική, δεν είχαν σχηματιστεί ακόμα πολλά στοιχεία, τα μαγνητικά πεδία ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο ασθενή, τότε εικάζουμε ότι οι πρωτογαλαξίες, ένα μέρος των αρχικών νεφών, μπορεί και να κατέρευσαν κατευθείαν σε μελανιοπή, και αυτό ίσως εξηγεί το γιατί έχουμε τόσο τεράστιες μαύρες τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών. Αυτό αποτελεί μυστήριο, το πώς ακριβώς δημιουργήθηκαν τόσο τεράστιες μαύρες τρύπες στα κέντρα των γαλαξιών, όπως τις παρατηρούμε. Είμαι σίγουρος όμως ότι η κυρία Δασίρα μπορεί να μπει περισσότερα, και η κυρία Χατζηδημητρίου. Κάτι παρόμοιο, θα έλεγα, το υψηλό σύμπαν, έτσι, πολύ πρώιμο σύμπαν. Τα πάντα ήταν πιο θερμά, τα νεύη ήταν πιο θερμά, δεν μπορούσαν να ψυχθούν γρήγορα. Οπότε φαντάζομαι ένα μπαλόνι, από τη μία έχει ίδιο βαρύτητα το νεφος, από την άλλη στο ζεσταίνει, στείνει να διαστέλλεται, έτσι, πίεση στα πυκνώματα, στα τυχώματα πάλι, πίεση στα τυχώματα. Οπότε έχει αυτή την αντιαστολή δυνάμεων. Στο πρώιμο σύμπαν, λοιπόν, επειδή ήταν πιο ζεστά τα νεφη, χρειαζόταν πολύ περισσότερη μάζα να πέσει απ' έξω προκειμένου να γίνει η κατάρρευση, και τότε υπάρχει, είναι θεωρητικό, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσει τόσο πολύ που θα πάει κατευθείαν σε μαύρη τρύπα. Αλλά αυτό ακόμα δεν έχει παρατηρηθεί. Επόμενη ερώτηση. Ο νέος. Ήθελα να ρωτήσω, όταν πεθαίνουν τα αστέρια και κάνουν supernova, έχει συνήθως βαριά υλικά, επειδή όταν πεθαίνουν, πώς να το πω τώρα, ο πυρήνας τους αποτελείται από βαριά υλικά και τα απλώνουν. Και, ναι, τα απλώνουν γύρω-γύρω σε όλο το διαστρικό υλικό. Αυτό τι επίπτωση θα έχει στη ζωή των επόμενων αστεριών που ίσως δημιουργηθούν από τα αέρια της supernova? Πολύ σωστά, τα βαρύτερα στοιχεία τα οποία δημιουργούνται κατά τις εκρήξεις supernova, όπως είπαμε και χτες, δημιουργούνται και από άλλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ νετρονίων και άλλων πυρήνων, ανακατεύονται με τη μεσοαστρική ύλη και αποτελούν το υλικό από το οποίο φτιάχνουν οι επόμενες γενιές άστρων. Ο δικός μας ήλιος και το ηλιακό σύστημα έχει φτιαχτεί από υλικό το οποίο έχει προέλθει από την ανάμιξη τέτοιων βαρύτερων στοιχείων με το υδρογόνο κλπ. Έτσι. Και νομίζω κάποιος άλλος ρώτησε προηγουμένως γιατί υπάρχει ουράνιο στο ηλιακό μας σύστημα. Προφανώς το ουράνιο προέρχεται από τέτοιες διαδικασίες οι οποίες έχουν προέλθει από αλληλεπίδραση ροών νετρονίων με βαρύτερα στοιχεία και έχουν φτιάξει αυτά τα βαρύτερα στοιχεία που βλέπουμε στο ηλιακό μας σύστημα. Και
παλαιότερες γενιές άστρων δεν είχαν προφανώς τέτοια βαρύτερα στοιχεία. Μόνο να συμπληρώσω ακριβώς αυτό, όπως λέει η κυρία Δημητρίου, αν δεν υπήρχαν οι πρώτες γενιές άστρων να πεθάνουν, να φτιάξουν τα βαρύτερα στοιχεία, αυτά δεν θα μεταφέρονταν στην επόμενη γενιά και χωρίς αυτές τις προσμίξεις υλικών δεν θα υπήρχαν πλανήτες. Ναι. Ούτε άνθρωποι, τα είπαμε χτες λιγάκι αυτά, ναι. Επόμενη ερώτηση. Η ερώτηση είναι στον Τσιγάνη ή στον Κωνσταντάση. Τι ακριβώς έγινε στην πολύ άμεση αρχή μετά το Big Bang, δηλαδή στο 10 στις πλην 32 του δευτερόλεπτου. Okay, so, δεν έχουμε ακόμα παρατηρήσεις από τη γέννηση των πρώτων αστεριών. Ελπίζουμε ότι το web θα μας φτάσει αρκετά κοντά, αλλά δεν νομίζω ότι θα παρατηρήσει τα πρώτα αστέρια, τη γέννηση των πρώτων αστεριών. Αυτό που έχουμε είναι θεωρίες και θεωρητικά αυτό που περιμένουμε από τις αρχικές συνθήκες, οι οποίες είναι πολύ πιο ξεκάθαρες, είναι πολύ πιο καθαρές από ότι η αστρογένεση σήμερα, διότι σήμερα έχουμε, είπαμε, όλους αυτούς τους διάφορους, όλα αυτά τα διαφορετικά συστατικά. Έχουμε ένα διαστρικό μέσο εμπλουτισμένο με πολλά βαρύτερα στοιχεία που το κάνει πιο εύκολο να ψυχθεί. Έχουμε διαστρικό μέσο με εμπλουτισμένο με πολύ ισχυρά μαγνητικά πεδία, με κοσμικές ακτίνες, με χιλιάδιο πράγματα. Αυτά περιπλέκουν την διαδικασία της αστρογένεσης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η διαδικασία της αστρογένεσης της πρώτης γενιάς αστεριών ήταν πολύ πιο απλή. Και λόγω της απλότητάς τους πιστεύουμε ότι οδήγησε σε τεράστια άστρα. Πιστεύουμε ότι τα πρώτα άστρα, η πρώτη γενιά αστεριών, ήταν τεράστιες μάζας, μεγάλης μάζας αστέρια. Δεν πρόκειται λοιπόν, η ερώτηση δεν αναφέρεται στα πρώτα αστέρια. Αναφέρεται στην αρχή του σύμπαντος. Okay. Για την πρώτη στιγμή του σύμπαντος, νομίζω η πιο κατάλληλη απαντήση είναι η κυρία Παυλίδου. Ο συμπαντολόγος. Λοιπόν, η εύκολη απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε. Και ο λόγος γιατί δεν ξέρουμε είναι γιατί αυτά έγιναν στην εποχή της μεγάλης ομίχλης, στην εποχή της αδιαφάνειας, πριν να γίνει το σύμπαν διαφανές, πριν να μπορούμε να πάρουμε φωτόνια, πριν να ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν το κύριό μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε παρατηρήσεις από εκείνη την εποχή. Έχουμε όμως θεωρίες. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι οι θεωρίες μας είναι, πώς να το πω, δεν έχουν ελεγχθεί. Οι θεωρίες μας αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουμε κάποια δεδομένα τα οποία παρατηρούμε στο νεαρό σύμπαν, όμως δεν έχουν επαληθευτεί με τον τρόπο που έχει η επιστημονική μέθοδος να κάνουμε μετά προβλέψεις και να τα συγκρίνουμε με καινούργια πειράματα. Τι εννοώ. Η κυρίαρχη θεωρία για το πρώτο δισεκατομμυριοστό του σύμπαντος είναι η θεωρία του πληθωρισμού, το οποίο λέει ότι το σύμπαν πέρασε από μία περίοδο εκρηκτικής αύξησης του μεγέθους του, η οποία αφενός ξεκίνησε τη διαστολή, αφετέρου έκανε τη γεωμετρία πάρα πολύ κοντά στην Ευκλήδια, ισχύει το Πυθαγόριο θεώρημα, και κατά τρίτο λόγο πιστεύουμε ότι η έξοδος από την περίοδο του πληθωρισμού, όποιο και αν ήταν αυτό το πεδίο που την προξένησε, κάποια στιγμή διασπάστηκε, ξαϊλώθηκε και έφτιαξε ξανά ύλη και ενέργεια που ξαναθέρμανε το αδιασμένο σύμπαν και από την οποία προερχόμαστε όλοι. Αυτή η έξοδος λοιπόν από τον πληθωρισμό δεν έγινε ταυτόχρονα παντού. Και το γεγονός ότι κάπου έγινε λίγο νωρίτερα, κάπου έγινε λίγο αργότερα, σημαίνει ότι κάποια σημεία του σύμπαντος είναι λίγο πιο πυκνά στην αρχή τους, κάποια πιο αραιά, και από εκεί έρχονται οι σπόροι της ανομοιομορφίας που έδειξαν.
Και αυτές όμως οι τρεις ιδιότητες του πληθωρισμού, με βάση τις οποίες αναπτύχθηκε αυτή η θεωρία, προϋπήρχαν της ανάπτυξης της θεωρίας του πληθωρισμού. Και για να επιβεβαιωθεί αν ο πληθωρισμός πράγματι έγινε ή όχι, πρέπει να κοιτάξουμε τις προβλέψεις τώρα της θεωρίας του πληθωρισμού και να τις συγκρίνουμε με το πείραμα. Η βασική πρόβλεψη της θεωρίας του πληθωρισμού είναι ότι κατά την έξοδο από την εποχή του πληθωρισμού παράγονται επίσης και βαρυτικά κύματα. Μπορεί, αλλά μάλλον όχι, αυτά τα βαρυτικά κύματα μόλις να τα είδε το European Pulsar Timing Array και το NanoGrav, δηλαδή η διεθνή κοινοπραξία η οποία χρησιμοποιεί τα pulsars σαν τεράστιους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων. Αυτοί λοιπόν είδαν ένα υπόβαθρο βαρυτικών κυμάτων, αλλά μάλλον η ανάλυση τους δείχνει ότι αυτά προέρχονται από συγχωνεύσεις υπερμεγεθών μελανών οπών και όχι από την εποχή του πληθωρισμού. Ο πραγματικά εφικτός τρόπος να τα δούμε αυτά τα βαρυτικά κύματα είναι στην πόλωση της ακτινοβολίας μικροκυμάτων, το οποίο είναι μία business δισεκατομμυρίων, πρόκειται να εκτοξευθούν πολλοί δορυφόροι που να κοιτάξουν ακριβώς την πόλωση της μικροκυματικής ακτινοβολίας για να επιβεβαιώσουν ή όχι τη θεωρία του πληθωρισμού. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η παρατήρηση έχει πάρα πολύ θόρυβο, γιατί πολλωμένα μικροκύματα δεν φτιάχνει μόνο το νεαρό σύμπαν, φτιάχνει και ο γαλαξίας μας επειδή έχει μαγνητικά πεδία και σκόνη, αλλά ο κύριος Στάσης με το πείραμα Pacify θα το λύσει αυτό το πρόβλημα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, για εσάς που έχετε υπομονή βγαίνοντας από εδώ, τα πρώτα αποτελέσματα του πειράματος Pacify, αυτά που ανέφερε ο κύριος Στάσης με το Robopol, τα έχουμε περάσει σε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Αν έχετε λίγο υπομονή, τώρα οι δύο νεαροί συνεργάτες μας τα ετοιμάζουν έξω. Ο νεαρός κύριος Στάσης και ο νεαρός κύριος Τσιγάνης και θα σας βοηθήσουν. Αν δεν μπλέξουν σε κανένα παιχνίδι VR. θα σας τα δείξουν βγαίνοντας. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Στάσης προηγουμένως για άστρα τα οποία δημιουργήθηκαν πολύ παλιά και τα οποία φτιάχτηκαν από αέριο το οποίο είχε κυρίως υδρογόνο και ήλιο. Υπάρχουν άστρα στο δικό μας γαλαξία, τα οποία προέρχονται ακόμα από αυτά, είναι τα πρώτα άστρα που δημιουργήθηκαν ποτέ στο δικό μας γαλαξία και τα οποία είναι και μεμονωμένα, αλλά και ανήκουν και σε αστρικά σμήνη, έτσι, τα οποία είναι από... Όχι, υπάρχουν άστρα πολύ πολύ παλιά, πρώτης γενιάς, πολύ παλιά, με πολύ πολύ χαμηλή μεταλλικότητα, 10^-5 για παράδειγμα, τα οποία ζουν ακόμα, τα οποία δεν είναι μεγάλης μάζας, είναι μικρής μάζας άστρα, γιατί ζουν ακόμα, έτσι. Δεν είναι τα πρώτα που δημιουργήθηκαν, αλλά είναι από τα... Ναι, είναι, και όμως είναι, έχουν μεταλλικότητα 10^-5 για παράδειγμα. Ναι, αλλά δεν είναι εντάξει. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ παλιά άστρα, τα οποία παρατηρούνται σήμερα στο δικό μας γαλαξία. Και ήθελα να το σημειώσω αυτό. Άλλη μια ερώτηση. Καλό. Ευχαριστώ. Η κυρία Παυλίδου προηγουμένως μας κατησύχασε ότι είμαστε σε μια ήσυχη γειτονιά. Λόγω του ότι σε μια απόσταση περίπου 100 ετών φωτός δεν υπάρχει κάποιο αστέρι το οποίο θα δημιουργήσει ένα σούπερνόβα και θα κινδυνέψουμε. Το τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για τον Μπερτελγκέζ ότι έχει μια πολύ περίεργη συμπεριφορά. Και κάποιες θεωρίες υπάρχουν ότι ενδεχομένως να σκάσει. Με δεδομένο το μέγεθος του Μπερτελγκέζ, που είναι ένα τεράστιο άστρο και σε μια απόσταση γύρω στα 600 έτη φωτός, και από ό,τι λέγεται, οι επιστήμονες περιμένουν να γίνει hypernova, έχουμε καμιά μελέτη, κάποια παλιά έκρηξη, η οποία να μας δίνει ένα μέγεθος, το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα hypernova. Το ρωτάω, μήπως δεν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι γι' αυτό. Οπωσδήποτε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ο Μπερτελγκέζ είναι πάρα πολύ μακριά. Να σας πω ότι το αντικείμενο του πόσο μακριά πρέπει να είναι μία έκρηξη υπερκενοφανούς οποιασδήποτε ισχύος για να είμαστε ασφαλείς είναι ένα θέμα το οποίο το μελετούν πάρα πολύ, με πάρα πολύ ενθουσιασμό οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες ότι κάποια από τις μεγάλες εξαφανίσεις
ζωντανών οργανισμών στο παρελθόν της Γης μπορεί να οφείλονταν σε κοντινές εκρήξεις υπερκενοφανών, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει κάτι που να μας φοβίζει σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν μας. Από τον Πεδελκές νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είμαστε σούπερ ασφαλείς, αλλά αν γίνει σούπερνόβα αύριο, θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θα μοιάζει πολύ όμορφο στον ουρανό, θα είναι λαμπερό όσο η πανσέλινος, θα το βλέπουμε με γυμνό μάτι. Τέλος πάντων, εγώ έχω έναν μικρό ενθουσιασμό και κάθε πρωί κοιτάω τον ουρανό με ελπίδα. Θέλω μόνο να πω κάτι λίγο πάνω σε αυτό. Με αναγκάζει τώρα η Βάσο να πω, γιατί έδωσε τη σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι όχι, δεν θα συμβεί, μην είναι ήσυχος. Είναι το ίδιο που απαντάω και εγώ όταν με ρωτάει κάποιος αν ένας μεγάλος αστεροειδής θα πέσει να μας καταστρέψει. Χωρίς να ξέρω το νούμερο, την πιθανότητα, σου λέω μην είναι ήσυχος, δεν πρόκειται να συμβεί. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ή αν συμβεί οτιδήποτε από τα δύο, δεν θα είμαστε εδώ για να μας ζητήσει το λόγο. Έτσι. Οπότε. Το προνόμιο του συντονιστού, κύριε Παυλίδου, δεν μας είπατε τίποτα για τον ήλιο. Πότε να περιμένουμε να μας τελειώσει ο ήλιος, χώρια από τις σούπερνόβες, οι οποίες έχετε αναφερθεί. Να το συζητήσετε, πέστε μας. Ο ήλιος θα τελειώσει πολύ λιγότερο εκρηκτικά από ένα μεγάλο άστρο μεγάλης μάζας, θα περάσουν δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα. Και όταν τελειώσει, θα εκπέμψει ένα μεγάλο κομμάτι των εξωτερικών του φλοιών προς τη μεσοαστρική ύλη και θα μείνει ένας λευκός νάνος στο τέλος. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι κάτι τόσο εκρηκτικό, όπως είπε και η κυρία Παυλίδου, ούτε τόσο. Είναι πολύ μικρότερες μάζες άστρων. Έτσι, δεν πρόκειται να τελειώσει σαν σούπερνόβα. Η πραγματική ερώτηση σε δισεκατομμύρια χρόνια είναι πότε θα αρχίσει να μετακινείται πάνω στην κύρια κολφή αρκετά ώστε να επηρεάσει το κλίμα μας με έναν άσχημο τρόπο. Αυτό δίνει στον κύριο Κρυμζή και τους συναδέλφους του ένα ρολόι. Τόσο καιρό έχετε να μας βγάλετε από εδώ και να πάμε σε ένα άλλο αστέρι. Δεν ξέρω πώς. Κανένα δισεκατομμύριο όμως. Τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Ένα δισεκατομμύριο λοιπόν έχετε καιρό, κύριε Κρυμζή. Εντάξει. Θα έχουμε προλάβει να καταστρέψουν τον πλανήτη πολύ, πολύ νωρίτερα από. Αυτό ήθελα να πω για να συνεχίσω την καταστροφολογική μου διάθεση από χθες. Το κλίμα στη Γη είναι τρία πράγματα. Είναι η ηλιακή ακτινοβολία, έτσι. Είναι η τροχιακή και περιστροφική κίνηση της Γης ως συνέπεια των αλληλεπιδράσεών της με όλους τους άλλους πλανήτες. Αυτό το ξέρουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα, από τις θεωρίες του Μιλάνκοβιτς. Και είναι φυσικά και η απόκριση της ατμόσφαιρας, το οποίο όμως σχετίζεται άμεσα με την σύσταση της ατμόσφαιρας. Αν λοιπόν εμείς την καταστρέψουμε σε 30 χρόνια, δεν έχει νόημα να συζητάμε πότε θα μας τελειώσει ο ήλιος, θα έχουμε τελειώσει μόνοι μας. Τελευταία ερώτηση από τον Γενικό Γραμματέα. Εγώ θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ. Ξέρετε, εμείς το Ίδρυμα της Βουλής, κυρίως ιστορικούς έχουμε, ιστορικοί είμαστε. Και οι ιστορικοί έχουν έναν χρόνο ασφαλή, γραμμικό χρόνο. Αυτό που έγινε χτες είναι προγενέστερο από αυτό που γίνεται σήμερα, παστρικά πράγματα. Εδώ μας λέτε εσείς ότι αυτό τον ουρανό που κοιτάμε δεν είναι παρά μια στιγμή του παρελθόντος. Και μάλιστα κάθε φωτεινή κουκίδα που βλέπουμε είναι διαφορετική στιγμή του παρελθόντος ανάλογα με την απόσταση που έχει από εμάς. Λίγο περισσότερο γι' αυτό θα ήθελε. Τώρα, δηλαδή, αν αύριο σκάσει ο Πετελκές, που αυτό λέγαμε, μετά την πανδημία, μετά τον πόλεμο, αν σκάσει και ο Πετελκές και μας επηρεάσει, συγγνώμη, να πάμε να φύγουμε δηλαδή. Αλλά αν σκάσει αύριο ο Πετελκές, θα έχει σκάσει 600 χρόνια πριν, έτσι δεν είναι? Αν θα μπορούσατε λίγο να μας εξηγήσετε κάπως παραπάνω, εμάς τους φτωχούς, αυτή την σχετικότητα του χρόνου που βλέπουμε στον ένα άστρο ουρανό. Δεν θα εξηγήσω, αλλά θα πω αυτό που έλεγε ο Dr. Emmett Brown στο Back to the Future. Πρέπει να μάθει να σκέφτεστε τετραδιάστατα στο Ίδρυμα. Να, είναι πολύ εύστοχο, έτσι, εύστοχη παρατήρηση. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι μία όμορφη σειρά φωτογραφιών που είχα δει σε μία έκθεση φωτογραφίας, όπου διάσημα
μνημεία, σύγχρονα μνημεία, ήταν σε κολάζ, μαζί, παρουσιάζονταν μαζί ταυτόχρονα η σύγχρονη τους εκδοχή και η ιστορική τους εκδοχή. Ο ουρανός είναι κάπως έτσι, είναι ένα κολάζ του ίδιου πράγματος όπως φαίνονταν σε διαφορετικές εποχές. Νομίζω ότι είναι χρόνος να κλείσουμε. Θέλεις να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω πόσο το ακροατήριο μας είναι προετοιμασμένο να μείνει. Να έχετε πολύ ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν ένα βιολογικό πλάσμα όπως τον άνθρωπο που είναι τρισδιάστατο, στην προκειμένη περίπτωση ένας επιστήμονας, να παρατηρεί το σύμπαν, που το σύμπαν είναι πολυδιάστατο ως γνωστό και να είναι έγκυρη η επιστήμη του. Τι εννοείται πολυδιάστατο? Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το σύμπαν εκεί πέρα έξω είναι πολυδιάστατο. Δεν έχει τρεις διαστάσεις όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς στον κόσμο. Ο συμπαντολόγος. Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά υπάρχουν θεωρίες στις οποίες οι διαστάσεις είναι πολύ περισσότερες από αυτές τις τέσσερις που γνωρίζουμε. Δηλαδή, τις τρεις χωρικές και τη μία χρονική διάσταση που φτιάχνουν τον τετραδιάστατο χωρόχρονο της Γενικής Θεωρίας της Ειδικότητας. Οι αυτές τις θεωρίες, αυτές ανήκουν και πάλι στην ίδια κατηγορία όπως η θεωρία του πληθωρισμού, οι οποίες είναι στο καθαρά μαθηματικό επίπεδο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί με την επιστημονική μέθοδο, δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια πρόβλεψη η οποία να επιβεβαιωθεί από πείραμα. Άρα λοιπόν, το βάσιμες υποψίες, εγώ δεν το ενστερνίζομαι, υπάρχουν θεωρίες, αλλά για να έχουμε βάσιμες υποψίες πρέπει να υπάρχουν και κάποιες πειραματικές ενδείξεις που αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Θα πω όμως κάτι γενικότερο για αυτό που λέτε για την εγκυρότητα της επιστήμης. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο μπούσουλάς μας για το πώς να φτιάξουμε μία έγκυρη εικόνα για το σύμπαν είναι ακριβώς η επιστημονική μέθοδος. Ξεκινάμε από τις παρατηρήσεις, φτιάχνουμε μία θεωρία, αυτή η θεωρία έχει άλλες προβλέψεις, πηγαίνουμε εκεί έξω και ελέγχουμε τις προβλέψεις μας με το πείραμα. Αν συμφωνούμε με το πείραμα, η θεωρία μας ζει για ακόμη μία μέρα. Αν έρχονται σε αντίθεση με το πείραμα, όπως για παράδειγμα η νευτόνια βαρύτητα, σε κάποια φάση ήρθε σε αντίθεση με τις τροχιακές παρατηρήσεις στο ηλιακό μας σύστημα. Και αυτό που συνέβαινε ήταν ότι χρειαζόμασταν μια καλύτερη θεωρία της βαρύτητας, που ήταν η γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην επιστήμη διαρκώς και δεν είναι ατυχήματα, δεν είναι κάτι κακό, ίσα-ίσα είναι κάτι το οποίο προσδοκούμε με αγωνία και ενθουσιασμό, δηλαδή παρατηρήσεις που να μας πούν ότι το καθιερωμένο πρότυπο σε οποιοδήποτε τομέα επιστημονικής σκέψης έρχεται σε αντίθεση με τα πειράματα. Γιατί? Γιατί σε όλες τις φυσικές επιστήμες κάνουμε μία παραδοχή ότι υπάρχει, σε αντίθεση με τις κοινωνικές επιστήμες, όπου οι απόψεις είναι πολλές και πολλές φορές ο μόνος τρόπος να κάνουμε πρόοδο είναι η ανοχή και ο συμβιβασμός των διαφορετικών απόψεων, στις φυσικές επιστήμες παραδεχόμαστε την ύπαρξη μιας μοναδικής αντικειμενικής αλήθειας, η οποία είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξή μας, από την ικανότητά μας να την κατανοήσουμε και από την δική μας γνώμη σχετικά με αυτή την αλήθεια. Επίσης παραδεχόμαστε ότι όλες μας οι θεωρίες δεν αντιπροσωπεύουν αυτήν την αντικειμενική αλήθεια, αλλά απλώς την προσεγγίζουν όσο καλύτερα μπορούμε κάθε χρονική στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχουμε κάθε χρονική στιγμή. Για παράδειγμα, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, δεν έχει αλλάξει η ικανότητα του ανθρώπου να σκέφτεται και να φαντάζεται και να χρησιμοποιεί τη λογική του. Αυτό που έχει αλλάξει και πιστεύουμε ότι οι θεωρίες μας σήμερα προσεγγίζουν την αντικειμενική αλήθεια πολύ καλύτερα, ας πούμε, από τις θεωρίες του Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος στοχαστής, είναι ότι έχουμε καλύτερα δεδομένα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, με αγωνία αλλά και με ταπεινότητα, όντας έτοιμοι να εγκαταλείψουμε τη θεωρία μας, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε εγκυστρωμένοι σε μια θεωρία, ακόμη και αν είναι η δική μας θεωρία, προσπαθούμε να χτίσουμε μία εικόνα του σύμπαντος που να είναι σε κάθε βήμα μας όλο ένα και πιο έγκυρη. Δεν ξέρω αν σας κάνω. Θέλω να
Μια τελευταία ερώτηση. Η κυρία. Το μικρόφωνο. Εδώ. Όχι εκεί. Υπάρχουν ακόμα πολλές απορίες. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμπυκνωμένη επιστημονική δόση γνώση που μας παρήχατε σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο. Η ερώτηση στον κύριο Δαγκλή. Ήθελα να ρωτήσω τι στοιχεία μελετήθηκαν και καταλάβατε ότι εκεί γύρω στο 1700, αν κατάλαβα καλά, για 80-100 χρόνια η ηλιακή δραστηριότητα ήταν πολύ μειωμένη. Και αν διαπιστώσατε κάποιες αλλαγές ως προς τα έμβια όντα, τις λειτουργίες στο χρόνο ζωής τους ή κάποια άλλη αλλαγή. Ευχαριστώ. Αυτό που υπάρχει για εκείνη την περίοδο είναι παρατηρήσεις των ηλιακών κυλίδων και μάλιστα εκείνη την περίοδο δεν γινόντουσαν ακόμα συστηματικά παρατηρήσεις, διότι οι συστηματικές παρατηρήσεις του ηλιακού δίσκου και καταγραφές των ηλιακών κυλίδων άρχισαν μετά το 1700. Ωστόσο, υπάρχουν καταγεγραμμένες παρατηρήσεις, μαρτυρίες και έχει επιβεβαιωθεί από πολλαπλές μελέτες ότι είναι σωστές οι αναφορές ότι δεν υπήρχαν, ότι υπήρχαν ελάχιστες ηλιακές κυλίδες εκείνη την εποχή. Οπότε αυτό είναι μια βεβαιότητα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά την επίδραση σε ζώντες οργανισμούς, μπορούμε, κάποιες υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και υπάρχει μια σύνδεση, υπάρχει σύνδεση μεταξύ της ηλιακής δραστηριότητας και των κοσμικών ακτίνων που έχουν αναφέρει συνάδελφοι. Οι κοσμικές ακτίνες επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα διότι οδηγούν σε μεταλλάξεις. Μάλιστα υπάρχουν και θεωρίες, όχι όμως, λίγο αβάσιμες όμως, να το σημειώσω, ότι οι μεταλλάξεις λόγω κοσμικών ακτίνων μπορεί και να βοήθησαν στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Το λέω με πολλή επιφύλαξη, αλλά έτσι για να το αναφέρω, διότι οι μεταλλάξεις του DNA είναι μια βεβαιότητα. Απλώς είναι σχετικά χαμηλού ρυθμού, επειδή η ακτινοβολία αυτή που φτάνει στην επιφάνεια της Γης έχει χαμηλή ένταση. Όταν λοιπόν η ηλιακή ακτινοβολία, μάλλον λάθος, όταν η ηλιακή δραστηριότητα βρίσκεται σε ήπια φάση, η θωράκιση του ηλιακού συστήματος και κατά συνέπεια και της Γης έναντι των κοσμικών ακτίνων είναι μικρότερη. Άρα εκείνη την περίοδο μπορούμε να πούμε ότι ναι, οι κοσμικές ακτίνες που έφταναν στη Γη ήταν πιο έντονες, αλλά προφανώς το 17ο αιώνα δεν υπήρχαν επιστημονικές παρατηρήσεις όπως υπάρχουν σήμερα για να έχουμε κάποια πληροφορία για το αν υπήρξε κάποιο αισθητό αποτέλεσμα στους έμβιους οργανισμούς. Οπότε δεν γνωρίζουμε. Απλώς είπα να κάνω και τη σύνδεση, γιατί όντως γνωρίζουμε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ ηλιακής δραστηριότητας και κοσμικών ακτίνων που φτάνουν στον πλανήτη μας. Η κυρία. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Παυλίδου. Στην πρώτη σας ομιλία αναφέρατε ότι δείξατε την εικόνα, ότι την ομοιόμορφη εικόνα, είπατε ότι είναι υπήρχε το φως πολύ ομοιόμορφα κατενεμημένο, πολύ θερμό και μετά το φως αυτό απελευθερώθηκε. Υπάρχει κάποια θεωρία για το πώς έγινε αυτό η απελευθέρωση, ας πούμε, τι οδήγησε, ποιο φυσικό φαινόμενο οδήγησε σε αυτό? Εξαιρετική ερώτηση. Γι' αυτό ειδικά μπορώ να δώσω πολύ καλύτερη απάντηση από ό,τι όλα τα άλλα. Έχουμε εξαιρετικές θεωρίες, πάρα πολύ καλές και με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια υπολογισμένες. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι το σύμπαν ήταν πάρα πολύ θερμό. Η φυσική του κατάσταση του αερίου που υπήρχε και ήταν κυρίως υδρογόνο με ελάχιστο ήλιο, δεν είχαν σχηματιστεί ακόμη τα βαρύτερα στοιχεία τότε, ήταν όλο το αέριο σε μορφή πλάσματος. Δηλαδή, οι πυρήνες και τα ηλεκτρόνια δεν ήταν παντρεμένα. Κυκλοφορούσαν όλα, ήταν παντού σωμάτια τα οποία είχαν ηλεκτρικό φορτίο. Τα σωμάτια με ηλεκτρικό φορτίο μιλούν φως, αλληλεπιδρούν με το φως. Τι γινόταν λοιπόν, κάθε φορά που ένα φωτόνιο έβρισκε ένα τέτοιο σωμάτιο το οποίο ήταν φορτισμένο,
άλλαζε κατεύθυνση. Έκανε μία σύγκρουση μαζί του και άλλαζε κατεύθυνση. Αυτό είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκα με τον όρο «η μεγάλη ομίχλη». Ακριβώς λοιπόν με τον τρόπο που όταν έχουμε ομίχλη, το φως διαχέεται παντού και δεν μπορείς να δεις πέρα από τη μύτη σου, ακριβώς επειδή όλα τα σωμάτια τότε ήταν φορτισμένα, δεν μπορούσες να δεις πέρα από τη μύτη σου. Το σύμπαν όμως δεν ήταν σταθερό τότε, διαρκώς διαστελόταν. Νομίζουμε ότι ξεκίνησε τη διαστολή του η εποχή του πληθωρισμού, για οποιονδήποτε όμως λόγο και αν συνέβη, παρατηρούμε ακόμη και σήμερα ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Άρα λοιπόν και τότε διαστελόταν. Και καθώς διαστελόταν, όπως και τώρα έτσι λειτουργούν τα ψυγεία μας. Αν αυξήσεις τον όγκο σε κάτι, πέφτει η θερμοκρασία του. Σιγά σιγά λοιπόν έπεφτε η θερμοκρασία του σύμπαντος και έπεφτε και η πυκνότητά του. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή κατάφεραν πρωτόνια και ηλεκτρόνια να παντρευτούν και να κάνουν ουδέτερα άτομα. Ναι, όμως ουδέτερο άτομο δεν μιλά πια φως με τον ίδιο τρόπο όπως τα φορτισμένα σωμάτια. Πήγαιναν λοιπόν τα φωτόνια εκεί. Εντάξει, ήταν ουδέτερο το άτομο, δεν ήθελαν να σκεφτούν. Προχωρούσαν στην ίδια ευθεία. Τότε, εκείνη τη στιγμή που το σύμπαν γίνεται ουδέτερο, είναι η στιγμή εκπομπής αυτής της ακτινοβολίας, την οποία παρατηρούμε ακόμη και σήμερα. Εσείς ρωτήσατε μια ερώτηση, ο κύριος εκεί όμως δεν έχει ρωτήσει. Είχατε αναφερθεί σε κάποια στιγμή ότι αλλάζει η πυκνότητα. Αλλάζει και η πυκνότητα ενέργειας. Και αφού αλλάζει η πυκνότητα ενέργειας, ο λόγος ωμέγα δεν αλλάζει ώστε να αλλάξει και η γεωμετρία του σύμπαντος. Ευχαριστώ. Εξαιρετική ερώτηση, λοιπόν. Η γεωμετρία του σύμπαντος. Αυτή η μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ένας λόγος γιατί μας αρέσει ο πληθωρισμός πάρα πολύ. Τι συμβαίνει λοιπόν. Ο Αϊνστάιν μας είπε ότι πυκνότητα ενέργειας είναι γεωμετρία και η γεωμετρία είναι πυκνότητα ενέργειας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό, τόσο όσο, που κάνει το σύμπαν ακριβώς Ευκλήδιο. Ισχύει το πυθαγόριο θεώριο. Σήμερα λοιπόν παρατηρούμε το σύμπαν να είναι εξαιρετικά κοντά σε αυτήν την ποσότητα, στο τόσο όσο. Αλλάζει η γεωμετρία του σύμπαντος καθώς αλλάζει το μέγεθος του σύμπαντος. Ναι, εκτός από μία περίπτωση, αν το σύμπαν είναι ακριβώς Ευκλήδιο, τότε, εάν πάρουμε τις εξισώσεις εξέλιξης του σύμπαντος, γεωμετρίας, πυκνότητας, ενέργειας, μπλα μπλα μπλα, επειδή υπάρχει ένας όρος ο οποίος είναι ίσως με μηδέν, αυτό το κάνει επίπεδο, το μηδέν είναι μηδέν. Ό,τι και να αλλάξεις, να μεγαλώσεις, να μικρύνεις, μηδέν ίσον μηδέν. Δεν μπορείς να προσθέσεις πράγματα, μπορείς μόνο να τα αυξήσεις και να τα μειώσεις. Αν είναι μηδέν, με ό,τι και να πολλαπλασιάσεις το μηδέν, εξακολουθεί να είναι μηδέν. Οποιαδήποτε άλλη γεωμετρία, έστω και αν αποκλίνει λίγο από την ακριβώς επίπεδη, όσο αυξάνει το μέγεθος του σύμπαντος, πρέπει να γίνεται ακόμη λιγότερο επίπεδη. Αν λοιπόν στην αρχή του σύμπαντος ήμασταν πολύ κοντά στο επίπεδο, αλλά όχι ακριβώς επίπεδο, μέχρι σήμερα θα έπρεπε να είχαμε αποκλίνει εντελώς. Το σημερινό σύμπαν να μην μοιάζει καθόλου επίπεδο. Είτε κλειστό είτε ανοιχτό, όπως αγαπάτε, α τετράγωνο και β τετράγωνο, είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο από το σ τετράγωνο, αλλά σίγουρα όχι ίσο. Το γεγονός ότι το βλέπουμε να είναι πολύ κοντά στο επίπεδο σήμερα, σημαίνει ότι πολύ πολύ παλιά ήταν ακόμα πιο κοντά στο επίπεδο. Ακριβώς επίπεδο, τελείως επίπεδο. Τι το έκανε τόσο επίπεδο, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ερωτήματα που το απαντάει η θεωρία του πληθωρισμού, γιατί ο πληθωρισμός, ένα από τα πράγματα που κάνει, σιδερώνει την καμπυλότητα. Έχουμε εξαντλήσει, νομίζω, τον χρόνο. Είχαμε μια ώρα σχεδιάσει, αργήσαμε μια ώρα, φτάσαμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Και θέλω να κλείσω με ένα μικρό ανέκδοτο και κάτι που θέλω να πω σχετικά με το τέλος του ηλιακού μας συστήματος, ένα κατσής επέκτασης του ήλιου. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, μας είχε καλέσει ο πρόεδρος Ρέγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών σε γεύμα μετά που περάσαμε με το Voyager από τον πλανήτη Ουρανό. Και όπως ξέρετε, ο κύριος Ρέγκαν δεν ήταν και φοβερά πνευματικός άνθρωπος, αλλά είχε μια πολύ ωραία sense of humor και συνήθως μας έλεγε κάποιο αστείο στο γεύμα. Και είπε, θα σας πω ένα αστείο.
ο δάσκαλος πήγε στην τάξη και μίλησε για το τέλος του ηλιακού συστήματος και είπε σε δισεκατομμύρια χρόνια θα εκραγεί ο ήλιος και θα καταστραφεί η γη και θα τελειώσει. Και έπεσε ησυχία σε όλη την τάξη. Σηκώνει ένα παιδάκι το χέρι του και λέει «Δάσκαλε, λέει, τι είπατε, σε πόσα εκατομμύρια χρόνια, σε πόσο χρόνο». Λέει, 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Πω, λέει, και εγώ ανησύχησα, νόμιζα πως είπες 2 εκατομμύρια. Και με αυτό έχουν πολλά αστεία. Αλλά απλώς ήθελα να κλείσουμε το εξής παρατήρηση, παιδιά μου και κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι αρχαίος, αλλά είμαι εξαιρετικά εντυπωσιασμένος και περήφανος για τη νέα γενιά των επιστημόνων που έχουμε, που παρακολουθήσατε σήμερα και είδατε την ποιότητα και τη δουλειά που κάνουν στην αιχμή του δόρατος της επιστήμης. Και γι' αυτό εγώ τουλάχιστον είμαι αισιόδοξος για τη χώρα και πού κατευθύνεται και πρέπει να το υποστηρίξουμε την επιστήμη και αυτή τη νέα γενεά των ανθρώπων που μας κάνουν όλους περήφανος. Σας ευχαριστώ.